Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Άρης, η οποία παίρνει τη σκυτάλη εδώ στον Λίμπερο στους 107.4. Θα πάμε όπως το κάνουμε κάθε μέρα, φυσικά εννοείται, μέχρι και τις 7. Κίτρινο-μαύρη ενημέρωση, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, ό,τι κυκλοφορεί στην επικαιρότητα. Θα προσπαθήσουμε να το αναλύσουμε, να δώσουμε το ρεπορτάζ έτσι ακριβώς όπως έχει, για όλα τα θέματα τα οποία αφορούν κυρίως τα δύο μεγάλα τμήματα του συλλόγου, το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, αλλά και γενικότερα ό,τι υπάρχει και ενδιαφέρει και αφορά τον Άρη. Παράλληλα θα σας ενημερώνουμε και για το παιχνίδι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και αφορά και τον Άρη εμέσως πλην σαφώς, το Όφι Δόξα Δράμας. Τώρα βλέπω κάνει μια ευκαιρία ο Κουσκουνάς, ο Όφις, συγγνώμη, ο Μάνος από πλευρά, αυτός που έχει εξελιχθεί σε killer στα τελευταία παιχνίδια, ενώ πριν από λίγο είχε χάσει μοναδική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ ο Μαχαίρας από πλευράς. Δεν έχει καλή ανάλυση ρε φίλε, άμα το βάλεις εκεί. Βλέπεις εδώ πως είναι. Δεν φαίνεται καλά. Δεν μαλώνουν μεταξύ τους εδώ, κοίτα. Φοβερό πράγμα. Έτσι όπως το βλέπεις όμως είναι συνάδελφε. Εντάξει, το βάλω έτσι. Βάλω το μεγάλο. Βάλω το μεγάλο. Λοιπόν, ο Χρήστος Κιός είναι μαζί μας πίσω από την κονσόλα του ήχου και ελέγχει αυτά που φτάνουν και τα αυτιά σας, εννοείται, μέχρι και τις 7, ενώ μαζί μας είναι όπως πάντα και ο Mr. Gold με τις κορυφαίες του πίτσες, καταπληκτική ποιότητα εννοείται, από τον Mr. Gold 62-85-86, καλείτε μετά τη μία το μεσημέρι για να κάνετε τις παραγγελίες σας, όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη σχεδόν εξυπηρετεί, αλλά και το κέντρο της πόλης. Εγγυημένη ποιότητα, μπορεί να το εγγυηθεί και ο Χρήστος, ο οποίος έχει δοκιμάσει απ' όλα, νομίζω. Θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, θα δώσουμε ρεπορτάζ για το πώς προετοιμάζεται η ομάδα για το παιχνίδι με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης το Σάββατο το μεσημέρι. Σήμερα κυκλοφόρησαν και τα εισιτήρια, βγήκε ανακοίνωση από την ΠΑΕ. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα του Τάτου και γενικότερα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν από τις περσινές οφειλές. Για να έχετε μια εικόνα. Όπως επίσης θα πάμε και στην. Ξαναδώσουμε. Ναι. Τι είναι αυτό ρε Μαριλής. Μπράβο, άτε κόλλησε το. Πουλάει λίγο στραβά το κόλλησες. Επίτηδες το κάνουμε. Μπράβο. Λύσω στούντο η Μαριλής τώρα, γι' αυτό η μικρή διακοπή. Γεια σου Μαριλής. Κάτι αποφορά εδώ εσωτερική χρήση. Θα το πούμε. Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων FM και ενώ αποστολή στο 54526. Να σας πούμε βέβαια ότι η χρέωση είναι ανά SMS 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Στέλνετε κανονικά τα μηνυματάκια σας. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα την ονομαστική τους εορτή, σε όλους τους Αντώνηδες, στο γιο μου πρώτα απ' όλα. Να το χαίρεσαι. Έχει την ονομαστική του εορτή και όλοι όσοι έχετε και μας ακούτε να είστε όλοι καλά. Και φυσικά και ο Αντώνης ο Καπνίδης, έχουμε και μέσα στην ομάδα Αντώνηδες. Ο Αντώνης ο Λικούρης, ο εκπαιδευτής των τερματοφυλάκων της ομάδας. Όσοι, εν πάση περιπτώσει, γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά, να είστε καλά. Στον Αντώνη Σαριόγλου. Ο Αντώνης Σαριόγλου, βεβαίως, βέβαια. Που τον είχαμε και χθες και κάναμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Ο Αντώνης ο Ζαμπέτας, λέει ο Χρήστος ο Κιός, πολύ σωστά. Όλοι όσοι έχουν την ονομαστική του ερωτήση. Ο Αντώνης Γκάτζιος. Πρώην γραφείο τύπου στην ΚΑΕ. Ο Αντώνης Δρεπανάς, ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος και πολύ πολύ. Κατά σου πω γιατί έστειλα μηνύματα το πρωί στους Αντώνηδες, άμα ξεχάσαμε κανέναν. Ο Αντώνης Κονταργύρης από το διαφημιστικό τμήμα εδώ το εμπορικό. Άμα χάσουμε τώρα, κάτσε όλο μας το μέλλον, θα τελειώσει εκπομπή όμως. Ο Αντώνης Τσακαλέας, ο συνάδελφος. Ναι. Να δω και τους άλλους που έστειλα. Όχι, εντάξει. Τους έχω πιάσει όλους. Μια χαρά. Λίγο αργότερα θα πάμε και στην Άρτα. Για να μιλήσουμε με ένα ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ Καραϊσκάκης, για να δούμε τι μέρος του λόγου είναι αυτή η ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Να αρχίσουμε να μπαίνουμε λίγο σιγά σιγά στο κλίμα. Είναι νεοφώτιστη η ομάδα στην κατηγορία. Η ομάδα την οποία κουμαντάρει ο κύριος Δράκος. Μια ομάδα που είναι συμμαζεμένη πολύ για τα δεδομένα της κατηγορίας. Μια σοβαρή ομάδα και μάλιστα νεοφώτιστη. Να δούμε πώς ακριβώς προετοιμάζεται και η Άρτινη ομάδα για το παιχνίδι του Σαββάτου. Την ίδια ώρα που το μάτς στο Ηράκλειο είναι στο 16ο λεπτό, ένα ανοιχτό παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά, με τις δύο ομάδες να είναι ακόμη στα κουλουράκια 0-0. Θα σας ενημερώνουμε, θα το βλέπουμε και εμείς όσο μπορούμε, παράλληλα με την εκπομπή για να. Δεν βλέπουμε και ήδη. Δεν πειράζει, μην έχεις καλή ανάλυση. Ωραία.
Ο τέτοιος ήταν ο αυτός που μάλλον. Ο πες το να. Που ήταν στη Λαμία πέρσι. Το 10. Ο επιθετικός, ρε. Ο Ματσούκας. Και έλεγε στο. Είδε στη Τούβε. Το στείλαμε τώρα. Πρόσεχε, μη σου. Καλά του είπε. Άμα δεν κάλυψε, άμα δεν μάθει, καλά του είπε. Για δεν κάλυψε, ρε. Να, αυτό είναι ο διαιτητής, ο ψηλός, πώς τον είναι αυτός. Από το... Οπα. Όφι. Άμα είναι να μας τρίκλεις και τα μικρόφωνα. Εντάξει. Να τα κλέψεις. Έχουμε εκπομπή, φίλε. Δεν είναι όντως. Όχι, αυτό είναι ενδιαφέρον όμως αυτό το μάτς. Είναι ενδιαφέρον, αλλά έχουμε ξεκίνησε εκπομπή. Καλά, Όφι. Επαγγελματίας και συνέπειες. Δεν τον υπολόγιζα τον Όφι. Ο Όφι θα το πάει μέχρι το τέλος, σε πληροφορώ. Εγώ δεν θα κλατάρει, ούτε θα ξεφουσκώσει. Να είστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσουν να τον κρατήσουν στη ζωή. Μέχρι το τέλος της σεζόν. Ναι, πώς... μπορεί όμως να αντέξει, αυτό λέμε. Δηλαδή, εμείς τώρα, κοίταξε, είμαστε στον Άρη. Όσο μπορούν να τον τρενάρουν, θα τον τρενάρουν, θα τον βοηθήσουν. Να είστε βέβαιοι. Εμείς τον θέλουμε, δυνατό. Να κόψει βαθμούς από τους άλλους. Να φαγωθούν μεταξύ τους. Και παίζει στα καπάκια μετά το σημερινό μάτς, παίζει και με τον Απόλλωνα Πόντου την Κυριακή. Έδωσε καλά, έτσι. Όφι. Για την επόμενη αγωνιστική φυσικά του πρωταθλήματος. Ας τελειώσουμε το καλό πρώτο αυτό το μάτς βέβαια και έχουμε να ασχοληθούμε και με τα μάτς του Κυριακού. Σας είπαμε ότι μετά το διάλειμμα των 5.30 θα πάμε Άρτα. Λίγο αργότερα στο δεύτερο κομμάτι θα πάμε στην Βόνη. Ο Όφι παραλίγο εδώ να ανοίξει το σκορ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Σας είπα είναι πάρα πολύ ανοιχτό το παιχνίδι. Πολύ χαλαρές τις άμυνες τις βλέπω. Πάνω κάτω η μπάλα. Ευχάριστο το μάτι. Αλλά σίγουρα θα έχει γκολ έτσι όπως πάει το παιχνίδι ανάμεσα στις δύο ομάδες. Με τον Όφι να χάνει πριν από λίγο άλλη μια σημαντική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Τι κάνεις αυτός. Μόνος σου με την εστίαση ρε αγόρι. Βγήκε ο τερματοφύλακας βέβαια και έκανε πολύ σπουδαία επέμβαση. Ο κύριος Μένκα, ο οποίος έκανε και πολύ καλή εμφάνιση και με την Καλαμαριά προχθές. Ήταν πάρα πολύ καλός. Καλός τερματοφύλακας. Ναι. Έσωσε τώρα τη δόξα από το 1-0 καθώς ο Μάνος αν μπαλαπερνούσε απλά θα την έσπροχνε στα δίκτυα για να ανοίξει το σκορ για τον Όφι. Αν ο Όφι κερδίσει η απόσταση του RFD θέση θα είναι στους 5 βαθμούς πλέον. Άρα καλό θα είναι να μην κερδίσει. Να μην κερδίσει. Ηθικό δίδαγμα. Ναι. Λοιπόν, θες να ξεκινήσουμε με ένα θέμα το οποίο βέβαια στην εκπομπή αλλά και στην αρθρογραφία μας. Το έχουμε όχι αναδείξει, έχουμε καταγράψει τα γεγονότα και σήμερα επειδή γράφτηκε σε ένα site αρχικά το θέμα με τον Τάτο και τα χρήματα που οφείλει ο Άρης και τα λοιπά, έπιασε πάλι πανικό στους πάντες. Ενώ νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί και μάλιστα έχουμε αναφερθεί με ακρίβεια ποσών, δηλαδή επακριβώς. 42 στον Τάτο, 35 στον Ήλιτς. Πριν από κάνα 20 ημέρο ότι ο Τάτος έδωσε εντολή στο νομικό του εκπρόσωπο και μάλιστα είχα αναφερθεί και στον Ήλιτς τότε, αν θυμάσαι καλά πριν από εμάς, γιατί έχουν τον ίδιο εκπρόσωπο, τον κύριο Ατλαμάζογλου. Έδωσε εντολή να ξεκινήσει διαδικασία για να γίνει διαταγή πληρωμής και για να γίνει διαταγή πληρωμής στα πολιτικά δικαστήρια, δηλαδή να προσφύγει, διότι πολύ απλά μιλάμε για συναλλαγματικές. Στα πολιτικά. Όχι στα αθλητικά. Δεν έκανε προσφυγή δηλαδή. Ναι, και όχι στα αθλητικά. Επειδή μιλάμε για συναλλαγματικές ληξιπρόθεσμες, έχουν λήξει οι συναλλαγματικές και στον Σέρβο και στον Τάτο. Και μιλάμε για ποσό που για τον Τάτο είναι 42.000 ευρώ και για τον Μπράνα Ήλιτς που συνεχίζει την καριέρα του στη δεύτερη κατηγορία της Ουγγαρίας από το περασμένο καλοκαίρι, 35.000 ευρώ. Μπράβο. Είναι ληξιπρόθεσμες οι συναλλαγματικές και γι' αυτό το λόγο, αφού προφανώς έδωσαν ένα περιθώριο στον Άρη. Να τα τακτοποιήσει, δεν το τακτοποίησε την οφειλή. Προχώρησαν τώρα και πλέον φτάνουμε και στην κοινοποίηση στην ΠΑΕ. Αν δεν έφτασε σήμερα, θα φτάσει αύριο. Άντε μεθαύριο το αργότερο. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει κοινοποιηθεί πλέον και επίσημα η διαταγή πληρωμής προς την ΠΑΕ Άρης, η οποία θα πρέπει να τακτοποιήσει τις συγκεκριμένες οφειλές. Έτσι. Ή να κάνει διακανονισμό ή να πληρώσει μπραφτά χρήματα. Εξαρτάται ανάλογα τι θα δεχτεί. Το τι θα δεχτεί με πλευρά των ποδοσφαιριστών. Όπως λέει και μπορούμε να το μεταφέρουμε ο εκπρόσωπος των ποδοσφαιριστών που τρέχει πλέον τη διαδικασία απαιτούν όλα τα χρήματα μπραφ να το πω έτσι λαϊκά. Αλλά πάντα έτσι τώρα, είναι. Μπορεί να ξεκινάνε έτσι για να πάρουν λιγότερα. Σημασία έχει ότι στο επόμενο διάστημα και στο σύντομο χρονικό διάστημα θα πω εγώ θα πρέπει η διοίκηση της ΠΑΕ, ο κ. Καρυπίδης εν προκειμένου, ο οποίος τους γνωρίζει φυσικά αυτές τις οφειλές. Εδώ, εγώ παιδιά, της είχα γράψει την εφημερίδα από το ξεκίνημα της σεζόν, πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Το γράψαμε για το συνολικά. Τι ακριβώς έχει να πληρώσει ο Άρης φέτος, ποιες είναι οι αμαρτίες δηλαδή, που κουβαλάει από την περσινή σεζόν. Και πρέπει να τα πληρώσει, διότι πολύ απλά αφορούν περσινές οφειλές του 2017, για τις οποίες ελέγχεσαι
Συγγνώμη που κόλλησα, παιδιά, τώρα, αλλά θα έμπαινε ένα αυτογκόλ, αμίμητο τώρα. Από τη δόξα, ναι. Από τη δόξα. Ωραία το κάνει. Ποιος είναι αυτός ο γίγαντας? Ο Κουσκουνάς. Μπερδεύτηκε. Πήγε να το βάλει για τον Όφη, να πανηγυρίσει κιόλας. Εδώ ρεπορτάζ θα ήταν εκδίκηση. Δεν πήγε, μπες ένα γιατί κουλένα εδώ με τη γράφουνε. Λοιπόν. Ωραίο μάτς πάντως, φάσεις πολλές. Γύρνα σε αυτό που μας καίει. Ναι. Πάμε. Έχουμε πει λοιπόν... Γιατί είναι οι οφειλές για το 2017, άρα είναι η περίοδος στην οποία ελέγχεσαι για την αδειοδότηση, άρα θα πρέπει να είσαι συνεπής και να τις τακτοποιήσεις κοινώς, να τις εξοφλήσεις, γιατί δεν νομίζω να δεχθούν κάποιο διακανονισμό. Καλά, αυτό τουλάχιστον βγάζουν η πλευρά των ποδοσφαιριστών. Οπότε θα πρέπει αυτά τα ποσά, που δεν είναι και μικρό ποσό, και για τους δύο είναι, μια κάνει την πρόσθεση, 42 συν 35. Εντάξει, δεν είναι και μεγάλο, ναι, Άλεξ. Είναι ένα ποσό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να τακτοποιηθεί, διότι αφορά, επαναλαμβάνομαι, περσινές οφειλές του 2017, για τις οποίες ελέγχεσαι στην αδειοδότησή σου. Την δεδομένη χρονική στιγμή, το όριο το μεγαλύτερο που μπορεί να φτάσεις με αναβολές, προσφυγή, ακόμα και αν πάνε προσφυγή και κάνουν καταγγελία στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, κάνουν καταγγελία στην Επιτροπή Αδειοδότησης. Δεν τα έχουν κάνει αυτά ακόμα, έτσι. Έχουν κάνει μόνο την διαταγή πληρωμής που έχουν πάρει από πολιτικό δικαστήριο. Ναι, θα κοινοποιηθεί. Θα κοινοποιηθεί. Μπράβο. Ο Άρης λοιπόν, για να μην έχει προβλήματα με την αδειοδότηση, γιατί όλοι γι' αυτό μας καίει. Έτσι. Θα πρέπει όλα αυτά και αυτές τις περιπτώσεις και όλες τις υπόλοιπες που υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 150, 160, 170, κάπου εκεί τέλος πάντων χιλιάδες ευρώ, θα πρέπει είτε να τις ρυθμίσει είτε να τις πληρώσει μέχρι 31 Μαρτίου του 2018. Αν πάλι τα αφήσει 1η Απρίλη και μετά, τότε θα έχει δώσει το δικαίωμα να μην πάρει αδειοδότηση. Άρα πάρα πολύ απλά είναι τα πράγματα. Είναι πράγματα που σας τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές από αυτή την εκπομπή. Ο Άρης είχε στο καλοκαίρι, το θυμάμαι το άρθρο του Αλέξη, την Άρης είσαι σαν να είναι μπροστά μου. Γύρω στα 500 με 550 χιλιάρικα. Η αλήθεια είναι ότι έχει πληρώσει τα 350 περίπου από αυτά τα χρήματα στους ποδοσφαιριστές. Παραδείγματος χάρη, εξοφλήθηκε ο Ταυλαρίδης. Πήρε τα 50 από τα 100 που τα αναπαίρνει ο... 100 δεν είναι ο Καράμπελας. Πήρε τα 60 από τα 80 ο Αντρέου και χρωστάει άλλο ένα 20άρικο, που μάλιστα δεν έληξε πρόθεσμο του Αντρέου, γιατί η δόση η επόμενη είναι το Φλεβάρι. Έτσι. Είναι κάποια χρήματα στο Ρόβα, κάποια χρήματα σε πρώην προπονητές, γυμναστές κτλ. Τέλος πάντων, ένα ποσό σούμα έχει μείνει από τα 550 γύρω στα 170, να πω 200 για να το στρογγυλέψω, να το κάνω έτσι πιο με τα έξοδα και αυτά. Λογιστές δεν είμαστε, ναι. Είναι περίπου εκεί. Περίπου εκεί. Και αυτά λοιπόν τα 200 είτε πρέπει να τα διακανονίσει είτε να τα πληρώσει μέχρι 31 Τρίτου. Παράδειγμα, ο Καράμπελας έχει μια δόση που είναι μετά. Αυτό δεν είναι λήξη πρόθεσμο. Ο Καράμπελας είναι αναδίμηνο. Μπράβο. Έχει όμως το Φεβρουάριο τη δοσούλα του και του χρωστάει και ένα δεκαρικάκι από την προηγούμενη. Είναι γνώση της ΠΑΕ και είναι υποχρέωσή της να τα πληρώσει, για να μην αντιμετωπίσει ο Άρης. Θα είναι έγκλημα. Μιλάμε τώρα, θα πρέπει να τους κρεμάσουμε όλους μαζί. Εάν ο Άρης αυτή είναι έχει η εικόνα, πρόβλημα στην αδειοδότηση του. Ούτε να είναι... τρομάζεται οτιδήποτε. Αυτά είναι τα ποσά. Για μένα τα ποσά αυτά, παρόλο που αναγνωρίζουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν υπάρχουν έσοδα. Προσπαθούν να πληρώνουν. Υπήρξαν πληρωμές χθες στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το ξέρανε όμως ότι όλα θα έπρεπε να τα πληρώσουν. Όλα και είναι και δικές του αμαρτίες. Και είναι και δικές του αμαρτίες. Δεν τους κάναμε εμείς, ούτε τον Ήλι τον κάναμε εμείς τα 80 και 90 χιλιάρικα συμβόλαιο, ούτε τον Καράμπελα τα 100 χιλιάρικα. Κανείς δεν. 100%. Δεν φταίει για το ότι έγιναν αυτά τα υπέρογκα συμβόλαια για τα δεδομένα της Football League και καλείται τώρα ο Άρης να τα πληρώσει, να τα χρυσοπληρώσει στην ουσία. Βέβαια θα σου πει ο Καρυπίδης, ναι φιλέ, πολύ σωστά. Και εγώ περίμενα να πάρω τα 50 από την τουρκική ομάδα που πήρε τον Τάτο και δεν μου τα έδωσε. Όχι, βασικά θα περίμενα να ανέβει πέρσι. Αυτό το περίμενα. Ναι, όχι, καλά, ναι. Το βασικότερο είναι αυτό. Απλά με τα 50 αυτά, συν κάποια αποδιούδη που επίσης δεν τα πήρε ποτέ, σου λέει θα είχα μια μεγαλύτερη ρευστότητα. Είναι δεδομένα πράγματα, απλά σας λέμε την πραγματικότητα. Ούτε να πανικοβάλλομαστε χρειάζεται, ούτε φυσικά και να υπάρχει φυσικασμός. Η πίεση είναι στον Καρυπίδη, πρέπει να βρει τα χρήματα. Η αρνητική αυτή δημοσιότητα ασφαλώς δεν κάνει καλό, γιατί και κάποιοι την εκμεταλλεύονται, όπως καταλαβαίνετε, λίγο παραπάνω. Εγώ είδα σοκ μετά το κτλ. Για να θέλω καλό να θα ήταν να μην υπήρχε, να είχε κλείσει το θέμα. Έτσι. Θα κλείσει τώρα με λίγο περισσότερο ζόρι, με λίγο περισσότερη αρνητική δημοσιότητα. Την άλλη, είναι και ένα μάθημα προς όλους. Όταν μιλάμε για επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πολύ καλά κάνουν και ζητάνε τα δεδουλευμένα τους. Πάρα πολύ καλά κάνουν και ζητάνε τα δεδουλευμένα τους. Απλά
Να μην μας πουλάνε ούτε αρχηγηλίκη. Όχι να φουλάμε τη φανέλα. Ούτε... Να φουλάμε τη φανέλα και να μας αποθεώνει ο κόσμος. Ούτε φανέλα Super 3 από κάτω, ούτε τίποτα. Όταν, έτσι όταν είναι. Έρχεται η ώρα να διεκδικήσεις τα λεφτά, εκεί τα ξεχνάς όλα. Στο στιγνό επαγγελματικό χώρο πλέον. Στον οποίο. Και δεν μιλάμε για κανένα δύο χρόνια μετά. Ο Ήλιτς είναι για ξένος. Ο Τάτος όμως. Εντάξει, ο Ήλιτς, να σου πω και κάτι. Ο Ήλιτς βρήκε και μια ομάδα. Έφυγε αμέσως να δημιουργήσει. Δεν πήρε τίποτα από τον επόμενο χρόνο που θα μπορούσε να πει. Μπορούσε να πατήσει μια προσφυγή και να φύγει. Δεν ζήτησε τίποτα, ζήτησε μόνο δεδουλευμένα. Όπως και ο Τάτος είναι μόνο δεδουλευμένα, έτσι, να το σημειώσουμε αυτό. Είναι μόνο δεδουλευμένα. Απ' την άλλη όμως, είσαι ο Τάτος, φίλος, ο αρχηγός του Άρη. Παίζει στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Και στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Σου χρωστάει 40 ο Άρης, αλλά έχει πάρει 150-160 ήδη. Στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Και στη Β' Εθνική δεν ανεβαίνει. Δεν ανεβαίνει. Θα μου πει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ούτε ο Ταυλαρίδης ανέβηκε και όχι μόνο πήρε τα δεδουλευμένα, πήρε και άλλα 60 από πάνω. Σου λέω, Τάτος, τι χαζός είμαι εγώ. Να χάρισω τα δεδουλευμένα. Δεν ήμουν στην ομάδα, δεν υπέγραψα συμβόλαιο. Οφείλει να μου τα δώσει. Και ξαναλέμε, έχει 100% δίκιο σε αυτό το κομμάτι. Αλλά να σου πω και κάτι. Συναλλαγματική, ρε φίλε, είναι τον Οκτώβριο. Νοέμβριο-Δεκέμβριο. Δηλαδή, δύο μήνες είναι η υπομονή του παιδιού που ήταν ο αρχηγός της ομάδας. Δύο μήνες. Να περνούσε κανένα εξάμηνο να πω, δύο μήνες είναι η υπομονή. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας, τι θέματα μπορεί να έχει ο καθένας. Να βάζουμε όλες τις παραμέτρους. Ναι. Ξαναλέω. 100% δικαιότητα τα χρήματα. Είναι δεδουλευμένα του. Απλά ας αφήσουμε το Αργιανηλίκη ή οτιδήποτε. Ή οτιδήποτε αυτό, άλλο. Είναι αυτό, να μην τρελαίνεστε. Οι ποδοσφαιριστές έρχονται και παρέρχονται από τις ομάδες πλέον σε αυτή την στιγμή επαγγελματική. Την εποχή του επαγγελματικού ποδοσφαίρου πλέον και ειδικά τα τελευταία χρόνια που τα χρήματα, παιδιά, έχουν μειωθεί. Οι ποδοσφαιριστές δεν παίρνουν αυτά τα συμβόλαια που έπαιρναν και καταλαβαίνετε ότι προσπαθούν να τα υπερασπιστούν και να τα διασφαλίσουν. Στη Γάμα, Εθνική, φίλε, και στη Β' 200 χιλιαρικάκια όμως. Για να παίζω με τα χωριά και να μην ανεβαίνω κιόλας. Μάλλον σου λέει να μην υπέγραφε, φίλε. Να μην υπέγραφε, σα έπαιρνε στο Λότα με 18. Γιατί ήθελε τον Τάτο. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, ο Άρης πρέπει τώρα να βρει τα χρήματα αυτά. Επαναλαμβάνουμε, είναι μέχρι 33ου η αδειοδότηση. Δεν σημαίνει, προσέξτε, ότι μπορεί να περιμένει μέχρι 33ου. Γιατί άμα πάει τώρα και κάνει μια προσφυγή στα ελληνικά δικαιοδοτικά όργανα, όχι για τα χρήματα, κάνει καταγγελία δηλαδή στην ΕΠΟ ή οτιδήποτε άλλο. Στην Επιτροπή Αδειοδότηση και στην ναι, Επιτροπή Αδειοδότηση. Μπορεί, μπορεί να πάει στην εγγυητική επιστολή ναι, εκεί. Δεν είναι καλό. Εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που διαμηνύουν και από την Επιτροπή και γενικότερα είναι ότι δεν πρέπει να έχει προσφυγές. Καλό να μην έχει. Απλά πρέπει να τις ρυθμίσεις μέχρι 30 Μαρτίου. Όλα, ναι, 0 δηλαδή 30 Μαρτίου. Εμείς σας αναφέραμε πώς έχει ακριβώς το ρεπορτάζ, ποια ακριβώς είναι τα ποσά. Επιθυμήσαμε δηλαδή με αφορμή την κοινοποίηση πλέον, διότι. Και αν δεν πρόλαβε ο δικαστικός ημερίδα την κοινοποίηση σήμερα, την κοινοποίηση αύριο, ρε παιδί μου, δεν χάλασε ο κόσμος. Βλέπετε όμως πώς αμέσως όλο το σύστημα το επικοινωνιακό δούλεψε. Σοκ, ο, προσφυγή, κίνδυνο, το ένα τ' άλλο. Για ένα θέμα το οποίο είναι γνωστό και το αναφέρουμε τόσο καιρό. Θα μου πεις είναι γνωστό, το πλήρωσε, δεν το πλήρωσε. Είναι και αυτό. Λοιπόν, να ξέρετε, αυτό είναι το ποσό, είναι περίπου το σύνολο για όλες τις υποχρεώσεις, το ποσό που σας προαναφέραμε. Ευκαιρία για τον Όφη. 1-0 όφη. Ο Μάνος. Πάλι αυτός. Τι θα γίνει, ρε παιδιά. Αυτός είναι πάλι, ναι. Ένα λάθος, βέβαια. Είναι αλήθεια. Στον όφη, φίλε. Ναι, μια χαρά. Εγώ σου είπα, θα το πάει μέχρι το τέλος όφη. Πώς θα αντέξει, ρε φίλε. Έχουν συσπηρωθεί πάρα πολύ όσοι έχουν απομείνει. Με 20 παίκτες, πώς θα αντέξει, ρε φίλε. Θα πάρει και το μαχαίρα τώρα, από ό,τι φαίνεται. Το Μάνο. Πώς έχει βάλει αυτός, ρε παιδιά. Είχε τον παλτό τον Κουσκουνά, τον πλήρωνε εκεί. Αυτός ο οποίος, παιδιά, στη Βέρεια δεν έβρισκε. Και πήγε, δεν έπαιζε στον Όφη, είναι αναπληρωματικός του άλλου. Είναι αυτός που μπήκε στο Βικελίδης και δεν ακούμπησε την μπάλα. Είναι η ψυχολογία. Εδώ, τώρα τι γίνεται τώρα, άμα σε θέλει μπάλα. Η μπάλα από ένα σούτ έξω από την περιοχή κοντράρει στον... Ποιος ήταν αυτός, ο Όστουιτς. Ο Γιωγκότοβος. Κοντράρει παιδιά και πάει. Στρώνεται στο Μάνο, ο οποίος απλά προχωράει λίγο, κάνει ένα βατάκι, πλασάρει. Σούτ που πήγαινε στα Περιστέρια το μεταξύ. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Δεν δει η μπάλα, πάει πλάγιο του Παπαστεριανό. Πλάγιο θα πήγαινε η μπάλα. Και του στρώθηκε και έβαλε γκολ. Είναι άλλο σε θέλει. Άμα έχει. Αυτό λοιπόν, ανοίγει το σκορ όφι στο Ηράκλειο στο 30 ακριβώς με τη συμπλήρωση μισή ώρα. Προηγείται τη δόξα δράμα με ένα 0. Που ήταν ωραίο το παιχνίδι με πολλές φάσεις. Τώρα θα αναγκαστεί και η δόξα να βγει μπροστά. Θα έχουμε δηλαδή
ωραίο θέαμα πιστεύω και ωραίο ποδόσφαιρο και στη συνέχεια γιατί καίγονται, ειδικά η Δόξα τώρα θα πρέπει να βγει μπροστά, ναι. Δεν έχει άλλο περιθώριο, θα βρει ο Όφη και άλλους χώρους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Ο Όφη από ό,τι φαίνεται θα πάρει ακόμη 3 βαθμούς της νίκης με ένα εκπληκτικό γκολ του Μάνου, ο οποίος έχει, έχει ξυπνήσει μέσα του ο Ιμπραήμοβιτς και ο Λουκάκου και ποιος άλλος. Σκοράρει κατά ρυπάς, πετυχαίνει και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, οι οποίοι μάλιστα με ψυχολογία στα ύψη πάνε και για άλλο. Τέσσερα δόξα τα έχει χαμένα, κυριολεκτικά τα χαμένα και όπως καταλαβαίνετε δεν χρειάζεται. Μπορείτε να γράψετε το από τώρα, παιδιά, τέλος του δικόζης. Μπορείτε να το ετοιμάσετε το κείμενο, να το έχετε και να το ανεβάσετε. Μπορείτε να το ανακοινώσει επίσημα η Δόξα. Είναι δεδομένο ότι θα αποχωρήσει. Εγώ θα πω και άργησε κιόλας ο Μπύρος. Για μένα πολύ μεγάλο πρόβλημα της Δόξας ήταν ότι δεν πήρε ένα προπονητή ο οποίος να έχει έτσι ένα μεγαλύτερο δικό. Δεν ξέρω πού θα φτάσει στην καριέρα του δικό, ο οποίος είναι στο ξεκίνημα, αλλά όταν έχεις δώσει τόσα χρήματα και δίνεις, συνεχίζεις να δίνεις, φροντίζεις να πάρεις και ένα προπονητή ο οποίος να έχει ένα ειδικό βάρος. Μα τον πήρες για τη γάμα εθνική, ναι. Και τον κρατάς για τη β, δεν είναι, δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Ας πάμε. Να δούμε. Είμαστε στο 41 εκεί. 2-0 Όφη. Αν πετύχει ένα γκολ η Δόξα μέχρι να κλείσει, ναι, το μίχρονο, ναι. Ίσως. Ίσως αλλάξει λίγο το momentum, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι υπέρ του Όφη. Εγώ πάντως πιστεύω ότι και άρα, ξέρω, κατά πάσα πιθανότητα θα διαμειωθεί η διαφορά στους 5 βαθμούς από την πρώτη θέση. Άρα θα πρέπει ο Άρης να είναι σε γρήγορση. Θα πρέπει ο Άρης σίγουρα να κερδίσει το Σάββατο, δεν το συζητάμε. Και να κάνει αυτό που λέγαμε μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου και γενικώς να είναι καλά σε μια κατάσταση. Θα πάρει το χείο καλά την Κυριακή. Διαρκή ετοιμότητα και καμία χαλαρότητα. Εντάξει, πρόσεχε. Την Κυριακή Παναχαϊκή έχει ξεκούραστο, έτσι. Αχαρναϊκό έχει. Και όταν σε εκεί έχει την άλλη εβδομάδα. Ναι, ναι. Θα σε φτάσει. Και εσένα σε βολεύει κιόλα. Γι' αυτό να κερδίσει. Και εσένα και βολεύει κιόλα γιατί το έχει στο ρεπό σου ακριβώ πριν την εμβόλυμη. Πιο καλά θα το έχει την εμβόλυμη. Δεν πειράζει. Τέλο πάντων. Θα δούμε. 2-0 λοιπόν στο 40 είναι. 41. Πάντως το δεύτερο γκολ, παιδιά, αν μπορέσετε, βρείτε το, δείτε το. Είναι από τα 40 μέτρα από που είναι ψιλοκρεμαστό με τη μία σουτ. Πολύ ωραίο γκολ. Πολύ ωραίο. Αυτός έχει φοβερή ψυχολογία. Είναι. Ό,τι κάνει πάει μέσα πλέον. Δηλαδή κάτι τέτοιο ισχύει πλέον με τον, ναι, με τον Μάνο. Ο οποίος είναι σε φοβερή φόρμα. Έχει ρέντα φοβερή που λέμε για επιθετικό. Και τα βάζει όπως να είναι. Και ο Κουσκουνάς από την άλλη παίζει τη Δόξα. Ο Κουσκουνάς δεν μπορεί να τη βρει ούτε να κάνει κοντρόλ. Είναι αυτά, παιδιά, τα ωραία του ποδοσφαίρου. Τα ωραία του ποδοσφαίρου που κάνουν αυτό το άθλημα να το λατρεύουν εκατομμύρια. Βέβαια, να πούμε το εξής, έτσι. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε εδώ. Στο Ηράκλειο αυτό το παιχνίδι είναι για αυτούς το σημαντικότερο της χρονιάς με διαφορά. Γιατί θεωρούν ότι υπήρξε κάποιο είδος τρυπήματος από τη Δόξα. Γιατί πήρε αρκετούς παίκτες από τον Όφη. Και ήταν όλοι Ταλιμπάν, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Πάμε τώρα λίγο στην Άρτα, μια βόλτα, να μιλήσουμε με εκ των αρχηγών, νομίζω, της ομάδας της ΑΕΚ Καραϊσκάκης, που το Σάββατο αντιμετωπίσει τον Άρη, τον George Collins. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Όπα, κάτσε, ελληνικά θα μιλήσουμε ή αγγλικά. Ό,τι θέλεις. Μου λέει εδώ, Άλεξ, το George Collins. Λέω, έχουν ξένο, λέω, παίχτη για αρχηγό. Τι γίνεται? Μισός. Σου είναι. Από πού είσαι, Γιώργο, ή όχι Γιώργο? Όχι, George. George, από πού είσαι, George? Η καταγωγή μου είναι από Άρτα. Απλά ο πατέρας μου είναι Άγγλος και γι' αυτό το ξένο όνομα. Α, έχεις αγγλικές ρίζες. Η μητέρα σου είναι από την Αγγλία? Όχι, η μητέρα μου είναι από Άρτα. Έχω. Α, ο πατέρας μου είναι Άγγλος. Όχι, όχι. Από ποιο σημείο της Μεγάλης Βρετανίας ο μπαμπάς? Είναι από το Λονδίνο, από το Λονδίνο. Α, και από Λονδίνο είσαι δηλαδή. Και από Λονδίνο Άρτα. Ναι, ναι. Από Λονδίνο Άρτα πήγαμε. Δεν ήταν δικιά μου επιλογή. Ο πατέρας μου το διάλεξε. Το εσύ θα διάλεξες Λονδίνο? Βέβαια. Έχει 50 ομάδες εκεί στην περιοχή, George. Μπορείς να. Ποτέ δεν είναι. Έχουμε ένα φίλο να ξέρεις, Μαυροπάνος λέγεται. Είναι εκεί, πρόσφατα πήγε στο Λονδίνο το παιδί. Σου δώσουμε τηλεφωνάκι. Στην Ήπειρο είναι, γι' αυτό. Από εδώ το ξέρω, ξέρω. Έτσι, όντως από ένα χωριό εκεί των Ιωαννίνων. Πες μας λίγο έτσι. Η ΑΕΚ Καραϊσκάκης είναι μια νεοφώτιστη ομάδα. Μια όμως, από ό,τι μαθαίνουμε, καλά οργανωμένη για τα δεδομένα της κατηγορίας. Πρέπει τα πράγματα γενικά να είναι καλά εκεί, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα φτιάχτηκε άρον-άρον, να το πω έτσι.
γιατί η απόφαση πάρθηκε πολύ αργά που θα βγούμε στη Β' Εθνική, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να οργανωθεί μια ομάδα από το μηδέν ουσιαστικά, γιατί άλλα έχει ξεκινήσει στη Γ' Εθνική να φτιάξει και άλλα προέκυψαν στην πορεία. Γίνεται μια προσπάθεια πολύ καλή από τη διοίκηση. Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα μαζεύτηκε και φτιάχτηκε μια πολύ καλή ομάδα, κατά την άποψή μου. Ναι. Και εντάξει, προσπαθούμε, στόχος της ομάδας είναι η παραμονή και ευελπιστούμε να το πετύχουμε. Πάντως η πορεία σας νομίζω άκρος πρέπει να θεωρείται άκρος ικανοποιητική, έτσι, για να φορτιστεί. Εντάξει, τα σκαμπανεβάσματα στην πορεία μέχρι τώρα είναι λογικό. Όπως προανέφερα, λόγω ότι είναι μια καινούργια ομάδα, φτιάχτηκε αργά. Πιστεύω ότι μέχρι στιγμής η ομάδα στέκεται αξιοπρεπές. Τώρα έρχεσαι το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι στο Κλεάνθης Βικελίδης κόντρα στον Άρη. Εντάξει, από μόνο του είναι ένα σημαντικό γεγονός για σας, φαντάζομαι, το να έρθετε να παίξετε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πώς το περιμένεις το μάτς? Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι. Παίζουμε με μια πολύ ιστορική και μεγάλη ομάδα, που όπως ξέρουμε δεν είναι ομάδα για τη Football League, είναι για τη Super League, με πορείες στην Ευρώπη κτλ. Εντάξει, για μας θα είναι μια ωραία εμπειρία. Θα πάμε να παίξουμε με τον πρωτοπόρο. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε, χωρίς άγχος, να απολαύσουμε αυτή την εμπειρία και ό,τι προκύψει. Θεωρείς ότι μέχρι στιγμής είναι απόλυτα δίκαιη η εικόνα που έχουμε στο βαθμολογικό πίνακα με τις ομάδες που... και αναφέρουμε κυρίως στον γκρουπ των πρωτοπόρων, αυτών που θα παλέψουν δηλαδή για τις δύο θέσεις. Αναφέρεις τον Άρη. Αναφέρω γενικότερα και τον Άρη και τις ομάδες οι οποίες στην Παναχαϊκή, για παράδειγμα, που είναι και αυτοί πολύ ψηλά, και τις ομάδες που θα φαίνεται ότι θα παλέψουν για τις δύο θέσεις. Κοιτάξτε να δείτε, ο Άρης τώρα δεν είναι τυχαία πρώτος. Δεν γίνεται. Τώρα έχουμε παιχτεί 11 παιχνίδια, δεν γίνεται να σε κατατύχει πρώτος. Έχει μια πολύ καλή ομάδα με παίχτες καλούς και έμπειρους που ξέρουν από την κατηγορία και από Super League. Και νομίζω ότι είναι η βαθμολογική της θέση είναι αυτή που πρέπει να έχει. Πώς σου φάνηκε η Παναχαϊκή που την αντιμετώπισες και τώρα πριν από λίγες μέρες? Η Παναχαϊκή είναι μια πολύ καλή ομάδα με νέους παίχτες μέσα και έμπειρους βέβαια. Ήταν ένα παιχνίδι στη λεπτομέρεια, δηλαδή πιστεύω όποιος έβαζε τον γκολ εκεί θα κρινόταν το παιχνίδι. Ευτύχησαν αυτοί να βάλουν το γκολ και κάπως έτσι τελείωσε το παιχνίδι. Μάλιστα. Να πούμε να ενημερωθείς και εσύ, όφι δόξα δράμα στο ημίχρονο είναι 2-0 με τα δύο γκολ του Μάνου, απόλυτη κυριαρχία. Ναι, το παρακολουθώ. Πώς τους βλέπεις? Νομίζω ότι καταρχήν εσύ περίμενες με όλα αυτά που ακούγονταν για τον Όφη να έχει κρατηθεί έτσι ο Όφη μετά από τα προβλήματα που είχε το τελευταίο διάστημα. Εντάξει, αυτά είναι δικά τους ζητήματα. Φαίνεται ότι δεν τους έχει επηρεάσει, παρόλο που έφυγαν αρκετοί παίχτες και με τα οικονομικά προβλήματα. Τα αποτελέσματα φαίνονται ότι δεν έχουν επηρεάσει την ομάδα και μπορεί και να συσπηρωθεί περισσότερο και δεν ξέρω, μπορείς να βγει και σε καλό όλο αυτό που γίνεται. Εντάξει, δεν εννοώ όχι να είναι απλήρωτοι παίχτες, αλλά φαίνεται ότι είναι μαζεμένοι και το παλεύουν και δίκαια κερδίζουν τα παιχνίδια. Βλέπω εδώ η ομάδα σου έχει εκτός έδρας μία νίκη, μία ισοπαλία και τρεις ήτες. Η δύναμή σας είναι η έδρα σας, έτσι? Από ό,τι έχω καταλάβει στη Football League η έδρα είναι σημαντική για κάθε ομάδα. Δηλαδή όλες οι ομάδες στηρίζονται στην έδρα τους. Γι' αυτό και κανένα παιχνίδι δεν είναι εύκολο εκτός έδρας να πάρεις διπλό δηλαδή. Εμείς είμαστε μια τέτοια ομάδα που στηρίζεται πολύ στην έδρα της. Βέβαια ψάχνουμε τα πατήματά μας και στα εκτός έδρας να βελτιώσουμε την εικόνα μας. Αλλά εντάξει, έχει ακόμα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα και ευελπιστούμε να βελτιωθούμε και στα εκτός έδρας παιχνίδια. Θεωρητικά, έτσι ξεκινώντας το πρωτάθλημα, αυτό το μάτς πιστεύεις ότι είναι το πιο δύσκολο για εσάς στο πρόγραμμά σας? Ναι, από την αρχή όπως δημιουργήθηκε το πρόγραμμα. Βασικά έκατσαν έτσι κάποια δύσκολα παιχνίδια συνεχόμενα
όπως παίξαμε την προηγούμενη αγωνιστική με Παναχαϊκή. Τώρα πάμε στον Άρη. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε τη Δράμα και μετά πάμε στον Όφη. Οπότε φαντάζεστε πόσο δύσκολο πρόγραμμα. Κοιτάξτε, έτσι είναι για όλους το πρόγραμμα, επειδή είναι αυτή η σειρά των αγώνων για τις ομάδες. Απλά είναι ορισμένα, αυτό εννοώ. Ότι παίζουμε με τις ομάδες που είναι ψηλά στο βαθμολογικό που είναι αυτή τη στιγμή. Βλέπω και μια... το παιχνίδι με τον Άρη, αφού είναι ο πρωτοπόρος, είναι και το πιο δύσκολο, έτσι φαίνεται. Βλέπω και μια ισορροπία στα γκολ εδώ που έχετε στα στατιστικά σας. 11 δεχτήκατε, 11 σημειώσατε σε 11 παιχνίδια. Υπάρχει ένα-ένα ανά παιχνίδι πηγαίνετε. Ναι, ο μέσος όρος. Εντάξει, θα θέλαμε να τα βελτιώσουμε λίγο αυτά τα στοιχεία. Να μην τρώμε δηλαδή, να μην τρώμε εύκολα γκολ και να βελτιώσουμε λίγο την επιθετική μας ευστοχία. Αλλά εντάξει. Γίνεται μια προσπάθεια, ευελπιστούμε να τα καταφέρουμε. Αυτή τη στιγμή είστε μαζί με τη Δόξα που ξεκίνησε με στόχο ανόδου. Είστε στους 16 βαθμούς. Εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη συνέχεια, αν εξαιρέσουμε το μάτσο του Σαββάτου. Το καταλαβαίνεις αυτό. Από εκεί και πέρα να κερδίσετε και τη Δόξα και τον Όφη, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπες. Καλή χρονιά να έχεις. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια. Καλή συνέχεια και εσύ. Αυτά λοιπόν από τον αρχηγό της ομάδας του Καραϊσκάκη, τον George Collins, με τον μπαμπά από το Λονδίνο, που μένει στην Άρτα. Ωραίο, ωραίο έργο. Και είδες όμως τι είπα, μην τα λύσεις το χέρι μου, θα μένα στο Λονδίνο. Πού θα μένα. Εντάξει, παίζει όμως, είναι τοπικός ήρωας τώρα εκεί πέρα μας στο Καραϊσκάκη, που είναι αρχηγός της ομάδας. Η Δόξα, η οποία αν ιτηθεί, όπως φαίνεται, τουλάχιστον με την εικόνα που έχει το μάτς στο Ηράκλειο, θα μείνει 10 ολάκερους πόντους πίσω από τη δεύτερη θέση και δεν ξέρω αν προλαβαίνει βασικά ακόμη και να αλλάξει προπονητή, που το θεωρώ δεδομένο ότι θα γίνει αυτό. Μετά δεν, είναι, κάτι, δεν είναι μόνο ότι μένεις 10 βαθμούς πίσω από τη δεύτερη θέση, δηλαδή και ο Άρης τώρα λέμε είναι 5 βαθμούς από την τρίτη θέση. Okay. Το 5 βαθμούς από την τρίτη θέση είναι και 3 βαθμούς από τη δεύτερη θέση. Ναι. Σημαίνει ότι έχεις, όταν είσαι, τι είναι, 7η ή δόξα τώρα, 8η, τι είναι, 6η, τι είναι. Δεν είναι μόνο ότι κυνηγάς μια ομάδα που είναι η Παναχαϊκή, που είναι 10 βαθμούς μπροστά. Είναι ότι κυνηγάς και μια ομάδα που είναι 7, μια ομάδα που είναι 5, μια ομάδα που είναι 4. Δηλαδή, όταν μένεις τόσους πολλούς βαθμούς μακριά από την δεύτερη θέση και έχεις άλλες 5 ομάδες από πάνω, δεν είναι τόσο απλό. Δεν κυνηγάει μόνο την Παναχαϊκή. Να κυνηγούσε μόνο την Παναχαϊκή, να έλεγα να κυνηγάει μόνο την Παναχαϊκή. Γι' αυτό είναι πολύ, γι' αυτό θεωρώ ότι και ο Όφη δύσκολα θα καταφέρει να μείνει με 20-21 παίκτες στο κυνήγι. Ότι θα το παλέψει, προφανώς και θα το παλέψει. Φαίνεται. Έτσι, και επειδή υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα, θα το κυνηγήσει μέχρι τέλους. Και είναι φυσιολογικό. Θα πάει στην Πάτρα, ας πούμε, θα παίξει Παναχαϊκή Όφη. Μπορεί να γίνει το κακός χαμός και να βάλει ένα γκολ στο 90 και να φύγει νικητής. Έχει πάρα πολλά παιχνίδια ακόμα. Απλά σε αυτό το μαραθώνιο είναι λίγο δύσκολο να κρατηθεί μόνο με ένα τόσο μικρό ρόστερ η ομάδα του Όφη. Αλλά όπως το είπε και ο Τζόρτς πριν, συσπυρώθηκαν αυτοί οι 20 που έχουν μείνει. Φαίνεται από την εικόνα τους. Καλά, αυτό το μάτς τώρα το ξαναλέω το σημερινό. Δηλαδή, άμα μπεις, εγώ μίλησα και με κανένα δύο παιδιά στην Κρήτη, συναδέλφους, τι να σου πω, πώς να σου πω τι μοιάζει αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, θεωρούν ότι η Δόξα σήμερα, φέτος, πήγε να τους διαλύσει. Την περιμένανε πώς και πώς. Την περιμένανε πώς και πώς. Και φαίνεται, είναι τρελαμένοι όλοι. Είναι τρελαμένοι όλοι. Φαίνεται. Λογικό. Λογικό μου ακούγεται. Είναι απόλυτα που είναι. Και επειδή είναι που είναι και η κατάσταση έτσι στον Όφη, δεν θέλεις και πολύ για να ξέρεις. Και εντάξει, είναι φοβερό και αυτό που κάνει ο Μάνος τώρα. Δηλαδή. Αλλά το δεύτερο γκολ, παιδιά, είναι όντως υπέροχο. Γενικά το τελευταίο διάστημα φορά αυτό που κάνει ο συγκεκριμένος. Είναι φοβερό, δηλαδή. Τι ρέντα, ρε φίλε. Ναι, σκουρά, ένα παιδί βιάρτα, το οποίο δηλαδή. Όμως δες πώς θα φέρνει η ζωή τώρα. Ένα παιδί το οποίο πάει ο Κουσκουνάς στο Ηράκλειο. Αυτό είναι για μεταγραφή, ρε τώρα. Πάει ο συνεχίζει έτσι. Πάει ο Κουσκουνάς λοιπόν στο Ηράκλειο και αυτό το παιδί σου λέει θα μπαίνω στο 80 και αν. Φεύγει ο Κουσκουνάς γιατί κάνει την προσφυγή κτλ. Η παιχτάρα κτλ. Είναι με χιαστό νομίζω και ο Προγαμβράκης. Μπράβο, μπαίνει αυτό και βάζει μια-δύο, μια-τρία, μια-δύο, μια-τρία. Τελειώσαμε. Έτσι και εμείς λέγαμε πριν 5 αγωνιστικές όταν έκανε την προσφυγή ο Κουσκουνάς, πού θα πας ρε Σιώφη, με το Μάνο Σεντερφόρ. Ορίστε. Γι' αυτό δεν πρέπει να υποτιμάμε ποτέ τίποτα και κανέναν. Ποτέ
τίποτα και κανένα. Αυτός νιώθει, παιδιά, ότι είναι ο Van Basten. Το γκολ που έχει βάλει το δεύτερο, 132 φορές θα το επιχειρήσει ξανά, δεν το βάζει. Είναι με τα δύο που έβαλε σήμερα. Ναι. Μπαίνουν ήδη αυτομάτως. Ναι. Γιατί έχει βάλει από τους βαθμούς, το κατάλαβα. Έχει 7 γκολ, είναι φυσικά πρώτος σκόραρ στην κατηγορία πλέον. Με δεύτερο τον Κάιπερς, τον Βέλγο, του Εργοτέλειου, που είναι και αυτός ένας. Και 5 γκολ έχει, παιδιά, ο Λουκίνας, ο βασικός επιθετικός της ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Όσα έχει ο Διαμαντόπουλος. Όσα έχει ο Διαμαντόπουλος, που είναι ο πρώτος σκόρερ του Άρη, με δεύτερο τον Πλατέλα με 4. Και 4 έχει και ο φίλος μας. Ο Βάκεν Βάι για μένα, Ρούνε για σένα. Ρούνε. Ναι. Ο Όφη που με τα δύο αυτά γκολ έγινε η καλύτερη επίθεση του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Άρα βάλε 5 εσύ τώρα το Σάββατο. Να περάσω, ε. Για να προσπεράσει. Έχω με τις άποψεις ότι και 1-0 να κερδίζω. Θέλω να κερδίζω, φίλε. Αυτό με ενδιαφέρει. Να παίρνω τα 3 πονταλάκια. Ναι. Να κάνω 10-2-0. Μετά να κάνω 11-2-0. Θα το κάνω μετά. Είμαι Χαρναϊκό, παιδί, ναι. Όχι, πρώτα παίζω Βέρεια. Πρώτα Χαρναϊκό. Πρώτα Χαρναϊκό. Τώρα παίζει το Σάββατο με τον Καρεσκάκη και μετά κάνει το ρεπό. Το άλλο Σαββατοκύριακο έχω να πάω βόλτα. Μπορώ. Μπορείς να πας όπου θες. Ωραία. Θα πάω... Μπορείς να πας και στο Λονδίνο μαζί με τον Τζορτζ Κόλινς. Ωραία. Και μετά παίζω Τετάρτη με τη Βέρεια στη Βέρεια. Στη Βέρεια. Που θα κάνει εκπομπή ο Χρήστος Κιώσης εδώ μόνος. Να πάμε μαζί, ναι. Θα κάνεις μετάδοση. Γιατί όχι. Ωραία. Θα αφήσουμε Νίκο Παπαδόπουλο εδώ και θα πάμε να κάνουμε μετάδοση. Δίδυμο από τα παλιά. Βέρεια Άρης. Αρβανιτίδης και τα λοιπά. Θα έχει, να έχει λίγο ντεσού λίγο. Και όμως έχω πάει, φίλε, τελευταία φορά Βέρεια Άρης. Από όλα αυτά τα παιχνίδια που έχουμε παίξει τα τελευταία χρόνια, τελευταίο μάτς έχω πάει στο Βέρεια Άρης 0-2 με Αναστόπουλο προπονητή, Αβραάμ Παπαδόπουλο σκόρερ. Το θυμάσαι? Ναι. Β' Εθνική. Και Μπούτσεκ, τερματοφύλακα του Άρη, να πιάνει πέναλτι. Ναι. Δεν έχω πάει σε όλα τα υπόλοιπα αυτά τα 1-0, 0-1, σε κανένα από όλα αυτά. Σε κανένα από όλα αυτά. Το 3-1 που ήταν ο Καλαϊτζίδης προπονητής. Με παπά διαιτητή. Είχα πάει σε αυτό το παιχνίδι. 0-2. Και νομίζω χαμαλώσει με τον Αρβανιτίδη. Δεν θυμάμαι σίγουρα. Όντως, ναι, με τον Αρβανιτίδη. Λοιπόν, υπάρχει μια τοποθέτηση της κυρίας Μάρκου, η οποία νομίζω είναι ανεξάρτητη. Ήταν βουλευτής στο ποτάμι. Ανεξάρτητη είναι. Και είναι ανεξάρτητη πλέον. Είναι εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Η οποία είναι και λίγο οπαδική η τοποθέτησή της, Κατερίνα Μάρκου, είναι η πιο έτσι... Αλάνη φαίνεται. Ναι. Είναι εδώ από την περιοχή του Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι. Κοίταξε, λέει ότι είναι Άρης, τώρα δεν ξέρω, αλλά λέει η κοπέλα ότι είναι, Άρης. Ωραίστε, απέκτησε και φορολογική ενημερότητα, Όφη. Εντάξει. Άρα μπορεί να, να πάρει το μαχαίρα, δηλαδή, αυτό μαχαίρα. Ναι. Ναι, προσέξτε λίγο τώρα. Λέμε για μια διαταγή πληρωμής του ΤΑΤΟ. Που είναι μια διαταγή πληρωμής σε πολιτικό δικαστήριο. Και πανικοβαλόμαστε όλοι εμείς για τα 42 αυτά χιλιάρικα. Που καλό είναι να υπάρχει εγρήγορση. Έτσι, γιατί η υπολαιότητα περσινή την πληρώσαμε. Ο ΟΦ έχει 10 τέτοιες. Σε τελικό στάδιο με εφαρμογή ποινών. Και βλέπεις, ασχολούμαστε με το 2-0 με τη δράμα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Να κάνουμε το διάλειμμα. Εδώ μου λέει ένας ψάχνεται, λέει, και για τον Ντίνα που φεύγει τα Τρίκαλα. Είτε τον πάρει, είτε δεν τον πάρει το. Αυτός είναι η ευθύνουσα πορεία. Ναι. Απλά να διαβάσω αυτή την τοποθέτηση της κυρίας Μάρκου, η οποία λέει: ο ανεπάγγελτος μια ζωή ζουράρης υβρίζει τώρα την ιστορική ομάδα του Άρη. Την ομάδα των ντόπιων Θεσσαλονικαίων. Την ομάδα που από το 1914 γυμνάζει τα παιδιά της πόλης για να μην γίνουν καρανίκες, αλλά γκάλιδες και γιαννάκηδες. Να τον χαίρονται οι κύριοι Τσίπρας Καμένος και τα αφεντικά του, λέει η κυρία Μάρκου στην ανάρτησή της. Και εμείς με αυτή την ανάρτηση θα πάμε στο break των 6 και θα επιστρέψουμε. Θα έχουμε σύνδεση και με Βόνη, γιατί στις 9 ο Άρης παίζει στη Βόνη. Ο Δημήτρη Κογκετσίτη θα μεταδώσει το παιχνίδι για λογαριασμό του Λίμπερο. Θα μας δώσει όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες. Πάμε break. Δεύτερη ώρα εκπομπής. All About Άρης On Air. 2-0 είναι το μάτς στην Κρήτη. Στο 50 φτάσαμε πλέον. Πάει να μπει κάτι να κάνει εδώ, ξέρω τώρα. Μια μικροανούσια υπεροχή έχει σε αυτό το ξεκίνημα του δεύτερου. Θα προσπαθήσει να το παλέψει τώρα. Έβαλε και δεύτερο επιθετικό. Η αλήθεια είναι ότι θα προσπαθήσει. Τώρα παίζει με Λίτσκα Κουσκουνά τώρα. Δηλαδή έβγαλε τον Ματσούκα γιατί ήταν επίφοβο για τον Ματσούκα. Ήταν ο Ματσούκα. Εντάξει, αν βάλει ένα γκολ τώρα μπαίνει στο παιχνίδι σίγουρα. Αλλά 2-0, δεν είναι 5-0. Το κάνει ροντέο μέχρι το τέλο.
Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Βόνη. Και δεν πάμε. Δημήτρης Γκογκιτζίδης στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Είναι ο ανταποκριτής απεσταλμένος του All About Aris και του Libero στην κεντρική Ευρώπη. Δημήτρη, τι κάνεις? Καλησπέρα, έχω πιάσει ήδη το στασίδι. Από τώρα? Από τώρα, τι κάνουμε ρεπορτάζ ή δεν κάνουμε. Σωστό και αυτό που λες. Πώς είναι εκεί η Βόνη? Χιονισμένη, ε. Η Βόνη έχει χιόνια. Γενικό καιρός, για να φτάσουμε μέχρι το γήπεδο της Βόνης, περάσαμε γύρω στις 10 διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Χιόνια, ανέμους, βροχές, ήλιο, τα πάντα είχαμε. Και τελικά φτάσαμε. Ήταν ούτως ή άλλως, είχαν βγάλει και δελτία καιρού για την κεντρική Ευρώπη ότι θα έχει ισχυρούς ανέμους, οπότε ο καιρός αλλάζει πολύ γρήγορα, δεν είναι όπως στην Ελλάδα που βλέπεις σύννεφα θα βρέξει. Ναι. Εδώ μπορεί να βρέχει, μετά από λίγο να χιονίζει, μετά λίγο να χύλιο, οπότε όλα τα καιρικά φαινόμενα. Πάντως εδώ στην Telecom Dome Arena που βρισκόμαστε, στο γήπεδο της Βόνης, γίνονται εντατικές προετοιμασίες. Mm-hmm. Οι Γερμανοί ήδη βρίσκονται μέσα στο γήπεδο, προετοιμάζουν τις καμές, προετοιμάζουν την κεντρική σάλα. Σε αυτά έχουν μια κάποια καλύτερη οργάνωση από πολλούς. Για να φανταστείτε, στο All About Aris μπορείτε να δείτε και σχετικό θέμα με φωτογραφίες από το γήπεδο. Τα ονόματα των παικτών των ομάδων έχουν γίνει εδώ και 4 ημέρες. Η Βόνη δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις για περίπου 10 μέρες. Οι παίκτες της είναι πιο ξεκούρωτοι σαφώς από το Άρη, mm-hmm. ο οποίος έχει δώσει 11 μέρες, 4, θα δώσει μάλλον 4ο παιχνίδι μέσα σε 11 μέρες. Για να φανταστείτε, υπάρχει το όνομα του Αθηναίου, mm-hmm. ο οποίος βέβαια είναι τραυματισμένος και θα λείπει από την σημερινή προσπάθεια του Παναγιώτη Γιαννάκη. Βέβαια, ο Άρης θα έχει ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Άρης θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μπράις Ντούβιερ, ο οποίος είναι το νέο μέλος της ομάδας. Mm-hmm. Ακόμη ένας καλαθοσφαιριστής για τον Άρη, για να βοηθήσει τις προσπάθειες της ομάδας. Τελείως διαφορετική, τελείως διαφορετική ομάδα, Δημήτρη, από τότε που περιέγραψε το μάτς με την Οστάνδη, έτσι? Εντελώς διαφορετική ομάδα. Ο Μποχωρίδης ήταν εκεί, δεν ήταν ο Μποχωρίδης, αλλά απλά ήταν μια μέρα. Ήταν το ντεμπούτο, ναι. Mm-hmm. Είχε κάνει μόλις μια προπόνηση. Ήταν το ντεμπούτο του Λευτέρη Μποχωρίδη. Σήμερα είναι του Ντούβιερ το πρώτο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος βέβαια με την έναρξη του νέου έτους δείχνει να παίζει αρκετά καλύτερα. Δείχνουν οι παίκτες να αφομοιώνουν περισσότερο τα πράγματα που ζητάει ο Γιαννάκης. Αμή τι άλλο, στα 3 παιχνίδια της καινούργιας χρονιάς έχουμε δει τους παίκτες να παλεύουν, να μάχονται για κάθε πάσα, για κάθε κατοχή, αρκετές βουτιές, ειδικά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Βέβαια το παιχνίδι με την Αντέρ δεν ήταν τόσο εύκολο για τους κίτρινους, δεν πήγε τόσο καλά, όμως τα δύο παιχνίδια του πρωταθλήματος ο Άρης έδωσε την ψυχή του. Βέβαια και άλλοι παράγοντες του στέσαν έπαιξε και η διαιτησία ρόλο. Για παράδειγμα, ναι βέβαια, στο Ρέθυμνο έκανε και δικά του λάθη, όμως κανένας διαιτητής ποτέ δεν μπορεί να στερεί την νίκη από μια ομάδα. Ο Άρης ψάχνει τη δεύτερη του νίκη που θα τον κρατήσει ζωντανό στο παιχνίδι της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης της Champions League. Βέβαια ο Άρης πρέπει ένα προς ένα όλα τα παιχνίδια να τα κερδίσει για να καταφέρει να πετύχει τον στόχο του. Και ξεκινάει από τη Βόνη σήμερα. Εύκολο παιχνίδι θεωρητικά, βαθμολογικά, αν δούμε για τις δύο ομάδες. Ο Άρης έχει περισσότερες πιθανότητες, όμως η Βόνη είναι μια μαχητική ομάδα, το είχε δείξει και στο Νίκ Γκάλης Χολ. Όταν ο Άρης είχε ένα κακό δεύτερο ημίχρονο και κάτι που επέφερε την ήττα, σήμερα προφανώς τα πράγματα θα είναι διαφορετικά, θέλουμε να είναι διαφορετικά, για να μπορέσει ο Άρης να πετύχει ακόμα μια σημαντική νίκη. Και να μείνει στο παιχνίδι της πρόκρισης, γιατί διαφορετικά νομίζω ότι δεν θα έχει, πλέον θα είναι μαθηματικές μόνο οι ελπίδες του. Προφανώς και δεν έχει έρθει η ομάδα ακόμα. Ναι. Δεν έχει έρθει βεβαίως η ομάδα ακόμα. Χρήσανθε, ήθελα να... και οι δηλώσεις του Μιχάλη Τσαϊρέλη δείχνουν κάτι τέτοιο, ότι κάθε παιχνίδι πλέον είναι τελικός. Mm-hmm. Έτσι, ναι, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Έτσι όπως τα φτιάξαμε, αναγκαστικά η ομάδα πρέπει να πάρει την νίκη και να σβήσει την εντός έδρας ήττα από την Βόνη.
Πάντως μιλώντας και με ανθρώπους της Βόνης εδώ, τον Άρη, για τον Άρη γνωρίζουν ότι είναι μια παραδοσιακή δύναμη του ελληνικού μπάσκετ. Όπως μας ανέφεραν, μπορεί να μην βρίσκεται στο καλύτερο της φεγγάρι, όμως είναι μια ομάδα που μάχεται και έχει πολύ θερμό κοινό που υποστηρίζει την ομάδα. Περιμένουν ένα δυνατό μάτς και όπως μπορείτε να δείτε και στο site του All About Aris, ο κόσμος της ομάδας θα βρεθεί πίσω από τον πάγκο. Μας ενημέρωσαν ότι προσπαθούν όσο μπορούν τους αντίπαλους οπαδούς να τους έχουν πίσω από τον πάγκο της ομάδας για να ενισχύουν την δική τους ομάδα. Θα έχει κόσμο και στη Βόνη. Θα για τους φίλους του Άρη. Θα έχει κόσμο και στη Βόνη λοιπόν ο Άρης. Ακριβώς, Χρήσανθε. Θα υπάρχει και ειδικό εκδοτήριο για τους φίλους του Άρη. Η διοίκηση προέβλεψε έρθει σε συνεννόηση με την αντίστοιχη της Βόνης, ώστε να υπάρχει για τους Έλληνες φιλάθλους ειδικό εκδοτήριο, να παραλάβουν τα εισιτήριά τους και να μπουν χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημητρή. Στις 9 βέβαια θα σε ακούσουμε στην περιγραφή του αγώνα. Βόνη Άρης, 9 η ώρα live από τον Λίμπερο 107,4 και βέβαια θα υπάρχει και το post-game και όλες οι λεπτομέρειες υπεραιτέρω στο Λαμπαουτάρης και βέβαια και στο Λίμπερο κανονικά όλο το ρεπορτάζ. Ραντεβού στις 9 λοιπόν. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν από τον Δημήτρη Κουκετζίδη. 3-0. Και άλλο απίστευτο γκολ από τον Όφη. Τι κάνουνε, ρε παιδιά αυτοί. Ο Κουτσιανικούλης το έβαλε τώρα. Ο Όφη, ο οποίος, παιδιά, δεν είχε περάσει τη σέντρα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά είναι να σε θέλει, ρε φίλε. Να σε θέλει, είπαμε, έχουν άστρο τώρα. Είναι να σε θέλει. Ο Όφη δεν έχει περάσει τη σέντρα. Πιέζει η δόξα, προσπαθεί. Έχασε και μια πολύ καλή ευκαιρία από ένα κόρνερ. Πήρε μόνο στην κεφαλιά, την έστειλε out. Και παίρνει ο Κουτσιανικούλης την μπάλα και θυμίζει τον Κουτσιανικούλη προδεκαετίας. Κάνει ένα αριστερό πλασέ και τη στείλει στο απέναντι παραθυράκι. Πω. Αυτό είναι, φίλε. Το τέλειο σου τέπιασε εδώ. Εντάξει. Να το ο Ρόμπεν με τα αριστερό. Πω! Δεν πιανόταν. Δεν υπάρχει. Ήταν πολύ δύσκολο για τον τερματοφύλακα να κάνει οτιδήποτε εκεί. Ωραία. Τελείωσε το ματσάκι, το κλείδωσε το τρίποντο. Άγγελε μου! Πάει ο αγγελός μας. 3-0 λοιπόν, Όφη. Προηγείται. Τον Παπαδόπουλο. Τη δόξα δράμα. Ο Όφη, ο οποίο. Έχει και ένα δεύτερο συνεχόμενο, στο 58 βρισκόμαστε, ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι εντός έδρας την Κυριακή με τον Απόλλωνα Πόντου. Γέλα. Καλά, Ιτζίδης. Πάρε το χ. Δεν το πάρει, λες. Το πάρει. Σφιχτή άμυνα πίσω εκεί. Σαμαράς, Γεωργιάδης επιστρέφει. Η πιο αργή ομάδα του πρωταθλήματος. Θα την πει να βάλει και από το κέντρο ένα ακόμα. Αφού μπαίνουν όλα. Για το φίλο το Γιώργο που ρωτάει να σχολιάσουμε, μας ρωτάει να σχολιάσουμε καταρχάς κάτι διοικητικά στο μπάσκετ, θα τα πούμε σε λίγο. Για το θέμα Σόουζα μας ρωτάει. Ναι. Γιατί γράφτηκε σήμερα ότι είναι στο στόχαστρο του Ατρομήτου. Το έχεις πει την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα πει ότι έχει 2-3 προτάσεις από ομάδες στη Super League και μπορεί και να υπογράψει αν θέλει από τώρα, διότι το συμβόλαιό του λύγει τον Ιούνιο και όπως καταλαβαίνετε Ατρόμητος, Ξάνθη, ναι. Αστέρας Τρίπολης, Πανετολικός είναι οι ομάδες. Ότι είναι στην. Το επιτρέπει ο κανονισμός, δηλαδή ο νόμος, αν θέλει, επειδή είναι στο τελευταίο εξάμηνο του συμβολέου του, να συμφωνήσει και να υπογράψει από τώρα σε όποια ομάδα επιθυμεί, εφόσον φυσικά δεν τα βρει με τον Άρη, με τον οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή διαπραγμάτευση. Και λογικά θα βρεθεί στο ίδιο τραπέζι και πάλι με τον Θόδωρο Καδεπή και τις επόμενες μέρες για να συζητήσουν. Είναι επιθυμία του παίκτη να παραμείνει στην ομάδα. Όπως επιθυμία είναι και του Άρη να τον κρατήσει φυσικά στην ομάδα. Το θέμα είναι το οικονομικό. Η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από ένα συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Δηλαδή να τον δέσει στον Πορτογάλο και για τα επόμενα χρόνια, γιατί πια να έχει μια βάση, θέλουμε να πιστεύουμε, για την επόμενη χρονιά στη Super League. Ένα παίκτη δηλαδή, ο οποίος αποδεδειγμένα σου έχει δώσει κάποια πράγματα. Βέβαια, θα τεσταριστεί και σε πιο υψηλό επίπεδο του χρόνου, αγά τα ψέματα, διότι εκεί τα πράγματα και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Αλλά είναι ένα παίκτη, ο οποίος καταρχάς είναι πολύ καλός αθλητής, είναι πολύ καλός χαρακτήρας, έχει δεθεί με την ομάδα, έχει καταλάβει γρήγορα σε ποια ομάδα έχει έρθει, γουστάρει, να το πούμε λαϊκά, που είναι εδώ. 100%. Αλλά το θέμα είναι το οικονομικό. Οι απαιτήσεις του σε πρώτη φάση κρίνονται λίγο
τσιμπημένες. Ο Άρης θέλει από τη λέει να τον κρατήσει, αλλά όχι και να μπει σε μια διαδικασία να πληρώσει πάρα πολλά χρήματα για ένα κεντρικό αμυντικό, όσο καλός και αν είναι αυτός, από τη στιγμή που το καλοκαίρι ασφαλώς θα υπάρχουν πάμπολες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών για την ομάδα. Αυτά τα λεφτά πάντως που ζητάει δεν θα τα βρει ούτε σε άλλη ομάδα. Δεν σημαίνει ότι θα τον διώξει ο Άρης, δεν είπαμε αυτό το πράγμα. Απλά στα όρια της λογικής θα πρέπει να κυμαίνεται το συμβόλαιο με τον συγκεκριμένο, αλλά και με οποιουσδήποτε άλλο θα πω εγώ θα έρθουν στην ομάδα. Δεν θα πρέπει να γίνουν τα λάθη του παρελθόντος, ούτε θα πρέπει να είμαστε κι εμείς τόσο πιεστικοί και να λέμε «Α, κράτησε το, μας ενδιαφέρει, δώσ' τόσα λεφτά θέλει και άντε κουρέψου, πλήρωσε». Δεν ισχύουν αυτά. Αυτά γίνονταν παλιά, πλέον δεν ισχύουν. Αυτά τα νούμερα φαντάζομαι ότι ο Ατρόμητος μπορεί να τα δώσει του Πορτογάλου 100%. Προτεραιότητα για τον ίδιο είναι η παραμονή στον Άρη, να ξέρετε, το λέει, δεν το κρύβει. Θέλει να παραμείνει στον Άρη, δηλαδή πιστεύω θα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, θα τον χαλάσει αν αναγκαστεί να φύγει από την ομάδα. Και πιστεύω ότι εύκολα ή δύσκολα, λίγα πάνω, λίγα κάτω, βάλει λίγα μπόνους, λίγα έτσι, λίγα αλλιώς, θα τα βρει με τον Άρη και θα παραμείνει στην ομάδα. Αυτή την αίσθηση έχω, γιατί είναι και δική του επιθυμία. Αυτά έτσι, γιατί μας ρωτάει ο Φρόσο Γιώργος, θα πούμε την άποψή μας για το σώζα με αφορμή το σημερινό ρεπορτάζ από την Αθήνα για ενδιαφέρον του Ατρόμητου. Δεν είναι η μόνη ομάδα, θα προκύψουν και άλλες. Δεν είναι κακός παίκτης, είναι καλός παίκτης και τον έχουν μυριστεί από πέρσι. Πήγε το καλοκαίρι ο Πανετολικός στον Πάρη. Ναι. Είναι σε καλή ηλικία. Δεν είναι μεγάλος. Μπορεί να μου φέρει άλλους 5 τέτοιους του χρόνου. Ποιος? Αυτός που μου τον έφερε. 5 εννοώ έναν αντίστοιχο half, έναν αντίστοιχο four, έναν αντίστοιχο extreme, mm-hmm. έναν αντίστοιχο stopper. Πολλά θες. Πολύ, πολύ είναι 5. Όχι, δεν είναι. Να φέρει 3. Αυτός και να φέρει άλλους 2, κάποιος άλλος. Όχι, θες κάποιους παίκτες ποιότητας, τους θέλεις. Την επόμενη σεζόν με το καλό να είμαστε στη Super League. Σίγουρα τους θες παίκτες ποιότητας, όπως είπες, σε κάθε γραμμή. Στον άξονά σου θες οπωσδήποτε κάποιους τέτοιους ποδοσφαιριστές. Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον στο Ηράκλειο. Με 3-0, ρε φίλε. Έγινε σούπα το ματσάκι. Ενώ ήταν καλούτσικο το ματσάκι εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, πήγε λίγο δυνατά η δόξα. Και άσους και over. Με 3-0 τώρα είναι λίγο δύσκολο το πράγμα. Στο 64, όφη δόξα δράμας. Βλέπεις τώρα με τι πάθος πέφτουν στην μπάλα. Είναι πλέον η ψυχολογία στα ύψη για τον όφη. Εντάξει, εγώ εξακολουθώ να λέω ότι δεν θα αντέξει όφη. Δεν μπορεί να αντέξει με 20 παίκτες σε αυτό το μαραθώνιο και με όλα αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά που έχει. Είναι πολύ δύσκολο. Αλλά βλέπετε τη συσπήρωση αυτά και τα λοιπά. Εντάξει. Είναι και η διαφορά του να είσαι μια ομάδα με ιστορία, με κόσμο, που προσωπεί ένα νομό, ένα νησί. Εντάξει. Το να παίζουν οι Πλατανιάδες και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος από την Κρήτη. Νομίζω ότι ο Όφι δίνει μια άλλη αίσθηση στο πρωτάθλημα. Και μακάρι να είναι ο Άρης με τον Όφι που θα ανέβουν κατηγορία. Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο Άρης αυτό που ξεκινήσει θα το πάει μέχρι το τέλος με την ίδια άνεση που έχει από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Να μην αχωθούμε, να έχουμε μια διαφορά ασφαλείας. Αλλά το γεγονός ότι ο Όφι κερδίζει και είναι στους 5 πλέον βαθμούς η διαφορά θα πρέπει και εμάς να μας έχει σε εγρήγορση. Θα πρέπει παιχνίδια όπως αυτό με τον Καραϊσκάκη τώρα. Τίποτα, καμία χαλαρότητα δεν πρέπει να υπάρχει. Στη Λάρισα τώρα είχε. Στη Λάρισα είχε. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω κάποιες φορές τους ποδοσφαιριστές που θεωρούν κακώς βέβαια, γιατί αυτό συνιστά λανθασμένη νοοτροπία ότι μπορούν με ένα 30 λεπτό υποφερτής απόδοση να κερδίσουν τα παιχνίδια, όπως αυτό με τον Απόλλωνα Λάρισας. Αλλά αυτό, παιδιά, δεν είναι αφενός σωστή νοοτροπία και αφετέρου ελοχεύει κίνδυνο κάποιος να στραβώσει, γιατί αν συνεχίσει κάπου θα στραβώσει. Γι' αυτό θα πρέπει να είναι και είναι πολύ σημαντικό και αυτό που είπες, να κάνεις μια πιστική εμφάνιση, μια πιστική νίκη το Σάββατο αν είναι δυνατόν με την Καραϊσκάκη και να συνδυάσεις δηλαδή μια νίκη, πρωτίστως η νίκη βέβαια και τρεις βαθμοί, αλλά αν μπορείς να τη συνδυάσεις και με ένα ευρύ σκορ και μια καλή εμφάνιση και με κάποια γκολ, γιατί όχι, νομίζω θα ήταν ευχής έργων για την ομάδα του Δημήτρη Σπανού, η οποία μέσα μετά έχει το ρεπό της παίζοντας με τον Αχαρναϊκό, έχει δηλαδή την ευκαιρία να κερδίσει το Σάββατο και ο προπονητής να δώσει και ένα διήμερο ρεπό, ξέρω εγώ, στους παίκτες. Βεβαίως. Αφού παίζεις μετά σε 10 μέρες.
Ωφελημένοι θα βγουν οι ποδοσφαιριστές. Η ομάδα που προετοιμάστηκε και σήμερα δίχως ιδιαίτερα προβλήματα. Αύριο, από αύριο θα αρχίσουμε έτσι να λέμε και περισσότερα πράγματα για το πώς θα παραταχθεί και ο Άρης. Αν υπάρχει δηλαδή σκέψη από την τεχνική ηγεσία για κάποιες διαφοροποίησεις στο βασικό σχήμα με βάση κάποιες δοκιμές που γίνονται ήδη από τον Έλληνα τεχνικό για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα κάποια πράγματα διαφορετικά θα τα δούμε στην ενδεκάδα. Τώρα σε τι βαθμό θα είναι οι αλλαγές θα φανεί περισσότερο νομίζω στην αυριανή, στην προπόνηση της Πέμπτης. Πάμε στο τελευταίο μας break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, με δικές σας τοποθετήσεις, με δικές σας γραμμές παρεμβάσεις εδώ στο 2310-287-38. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, FM και ενώ το μήνυμα σας αποστολή στο 54526. Σημειώνω ότι η χρέωση είναι 1,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων κινητής τηλεφωνίας. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας και να κάνουμε κουβεντούλα. Αλλάξει τίποτα στο Ηράκλειο? Απολύτως τίποτα. 3-0, χαλαρά. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Καλώς τα παιδιά, 3-0. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η κατάσταση. Να σας πούμε ότι από την πλευρά του Άρη, αυτό το οποίο σημειώνεται σε σχέση με τις οφειλές, όλες αυτές αυτά που σας περιγράψαμε, ότι θα πληρωθούν on time. Αυτό λένε. Μακάρι μετά το λέμε να γίνει και πράξη. Σας είπαμε όλο το ρεπορτάζ, σας είπαμε όλα τα περιθώρια, όλες τις ημερομηνίες. Όχι σήμερα που κάποιοι θυμήθηκαν το θέματά του, αλλά το τι ισχύει από το καλοκαίρι, το πόσο επιβαρυντικό για τον προϋπολογισμό του Άρη φέτος ήταν επιβαρυντική ήταν όλη αυτή η κατάσταση, πόσα χρήματα οφείλονταν από την αρχή της σεζόν, πόσα έχουν αποπληρωθεί και τι απομένει μέχρι το τέλος, ένα ποσό γύρω στα 150, 160, 170 περίπου χιλιάδες ευρώ που πρέπει να δοθούν και αυτά, ώστε να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα της ομάδας με την αδειοδότηση και να πάνε όλα καλά και εξωαγωνιστικά. Στην ΠΑΕ Άρης σημειώνουν ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και όλα αυτά τα χρήματα θα δοθούν. Μακάρι αυτή τους η τοποθέτηση να γίνει και πράξη. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί αρκετά χρήματα σε σχέση με τα περσινά, αλλά δεν είναι όλα. Και είναι συμφωνίες υπογεγραμμένες από τους ίδιους τους ανθρώπους της διοίκησης της ομάδας που ήταν και πέρσι και γι' αυτό άλλωστε έχουν αναλάβει να τα αποπληρώσουν. Τώρα, το αν κάποιος πιέζει λιγότερο ή περισσότερο, αν κάποιος είναι υπομονετικός ή όχι, οτιδήποτε, όλοι κρίνονται πάνω και σε αυτό το κομμάτι. Και σας το είπε και ο Άλεξ, σας το λέω και εγώ, ότι δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε με πρόσωπα. Αυτό που έχει σημασία είναι ο Άρης, αυτό που έχει σημασία είναι ο σύλλογος. Το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό και ο επαγγελματίας, ποδοσφαιριστής, προπονητής, μάνατζερ ή οτιδήποτε άλλο κοιτάει να πάρει τα λεφτά του. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Αν τώρα κάποιοι σας πουλάνε λαϊκισμούς, οπαδηλίκη ή οτιδήποτε άλλο, θα πρέπει εσείς οι ίδιοι να το αξιολογείτε και να μην τρώτε αυτόν τον παπά. Γιατί πάνω σε αυτόν τον παπά όλοι αυτοί τρώνε μια χαρά συμβόλαια. Οπότε ο Άρης είναι αυτός που μετράει. Και αυτόν νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίζουμε και να στηρίζουμε άπαντες. Το 2310-287-38 είναι στη διάθεσή σας. Αν θέλετε να έχουμε την επικοινωνία, διαφορετικά θα τα πάμε εμείς με τον Αλέξη, θα τα λέμε μόνοι μας. Ποιος πήρε κάρτα, ο Κάσες. Πήρε καρτούλα. Εντάξει, έχουν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια νομίζω. Ναι, να το σηκώσει το συγκεκριμένο τηλεφώνημα. Λοιπόν. Θα θυμίσω εγώ τους χορηγούς. Εσείς έχετε στο μεσοδιάστημα τη δυνατότητα να καλέσετε σήμερα που λέμε γραμμές. Δεν παίρνουνε. Αν δεν βγάλω γραμμές, θα πούνε γιατί δεν βγάνετε γραμμές. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, στο θέμα με την εκδίκαση Κροτίδας, τι γίνεται. Επόμενα εντός μετά τον Καρασκάκη είναι με Σπάρτη, Καρδίτσα και Τρίκαλα. Έχει εκδικαστεί το θέμα της Κροτίδας. Περιμένουμε την απόφαση. Οπότε, φίλε μου, 7.79, όταν βγει η απόφαση, νομίζω τον Καραϊσκάκη πλέον δεν προλαβαίνεις να σε τιμωρήσουν. Με Καραϊσκάκη παίζεις κανονικά με κόσμο, γιατί νομίζω πρέπει να είναι 5 μέρες να υπάρξει τιμωρία έδρας, αν θυμάμαι καλά από τον κανονισμό. Αλλά δεν νομίζω ότι πρέπει και να τιμωρηθεί η ομάδα με αγωνιστική. Δεν έκανε η ομάδα κάτι για να τιμωρηθεί με αγωνιστική. Πάμε στους ακροατές.
23, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Παρακαλώ. Καλησπέρα και περαστικά σου. Να είστε καλά. Είμαι στα τελειώματα από ό,τι καταλαβαίνω. Και χαιρετίσματα στον διπλανό σου. Ο διπλανός μου... Ο οποίος από μουσική δεν έχει ιδέα. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Είναι ωραίο, ξέρεις, να θέλει ο κόσμος την ενημέρωση πάντοτε. Και είναι το σωστό. Εγώ όμως, επειδή με ξέρεις και με έχεις ακούσει πολλές φορές και ξέρεις τον τρόπο που σκέφτομαι, θα ήθελα να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα, αυτά τα χρήματα που χρωστάμε εμείς στον κύριο Αντρέα Τάτο, τα αναφέρατε. Ναι. Αυτά που μας χρωστά η τουρκική ομάδα, τα αναφέρατε, το ποσό. Βεβαίως. Πάρα πολλές φορές. Για πείτε 50. Το. Α, έχουμε να παίρνουμε και 8 χιλιάρικα δηλαδή. Και μάλιστα θα σου πω το εξής. Περίμενε. Παίρνουμε 8.000. Είναι σημαντικό αυτό που θα πω. Το ξέρει και ο νομικός του παίχτη, το ξέρει και ο Τάτος. Ωραία. Οι συναλλαγματικές είναι 21 και 21-2. Και μπήκανε Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Τέλος Σεπτεμβρίου η πρώτη, τέλος Οκτωβρίου η δεύτερη. Γιατί μπήκαν Σεπτέμβριο και Οκτώβριο? Γιατί η δόση που θα πλήρωναν οι Τούρκοι ήταν 15 Σεπτεμβρίου. Δεν πληρώσαν τα παιδιά. Και η συμφωνία ήταν ότι αυτά τα μόλις πάρω εγώ τα 50. Θα δώσω τα 42 σε σένα. Ωραία. Είδες λοιπόν εμείς οι Έλληνες μεταξύ μας. Γιατί Έλληνας είναι ο μάνατζερ του κυρίου Αντρέα Τάτου και Έλληνας είναι και ο Ανδρέας. Δεν τη βρούμε τώρα την άκρη. Αριανή, εσείς τι λέτε, δεν τη βρούμε? Εμείς έχουμε να παίρνουμε 50. Αυτός έχει να παίρνει 42. Φωνάζουνε τα 42. Αφού εμείς έχουμε να παίρνουμε παραπάνω τώρα, τι θα γίνει? Κοίταξε, λοιπόν, τα χρήματα, κύριε. Εγώ το επεκτείνω. Είναι Μπράβο. Για όλους 170 μέχρι 33. Πρέπει να τα βρεις αυτά τα χρήματα και να τα δώσεις. Τι πιο απλό. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Άσε το για όλους. Άσε το για όλους. Εγώ το βλέπω συνολικά. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Ναι. Πώς ακούγονται. Αλήθεια σου λέω. Κάνω ζάπινγκ σε όλους σας αυτή την ώρα. Ναι. Ξέρεις, εγώ με το ζάπινγκ είμαι. Μόνον εσύ τώρα μου. Ούτε σε σένα άκουσα το πώς το έχουμε πει. Το έχουμε πόσες φορές. Τώρα, καταρχήν το, για τον Τάτο και τον Λίμιτς. Κανένας να μην αναφέρει πόσα χρήματα έχει να παίρνει η ομάδα. Ξεκινήστε από το πόσα χρήματα έχει να παίρνει η ομάδα και όχι από αυτά που έχει να παίρνει ο παίκτης. Να δούμε στο τέλος ποιος είναι ο δαρμένος. Εδώ διάβασα Πρόκειται. Σήμερα σοκ με Τάτο για ένα θέμα που το ξέρουμε εδώ και ένα μήνα. Δηλαδή. Μπράβο. Και έγινε το σοκ σήμερα. Ναι. Μπράβο. Πάμε παρακάτω. Έχουμε άλλα 170. Σύνολο όλα είναι τόσα περίπου. Ναι. Μπράβο. Τα 20.000 δεκάρικα είναι 200.000. Δεν είναι, πρόσεξε. 17.000 δεκάρικα μείνανε δηλαδή. Τα 170 δεν είναι όλα ληξιπρόθεσμα. Αυτή τη στιγμή ναι, μόνο είναι μου, ο Ήλιτς, ο Ήλιτς, ο Τάτος. Για να μου μην κολλάσει αυτά. Λοιπόν, η δόση, η τελευταία του Καράμπελ είναι τον Απρίλιο. Τι να κάνουμε τώρα. Μπράβο. Έχουμε λοιπόν 17.000 δεκάρικα, Αριανή. Ναι. Δύο παιχνίδια είναι, εγώ λέω. Αν θέλουν οι Αριανοί. Να μην έχουν τους δαλγκάδες και να μην ακούνε σένα και μένα και τον οποιοδήποτε άλλο. Ή μήπως δεν είναι έτσι, κάνω κανένα λάθος. Θεωρητικά είναι δύο μάτς με 7.000 εισιτήρια. Η αριθμητική τι λέει, 17.000 δεκάρικα καθαρίσαμε την μπουκάδα. Ναι. Δύο παιχνίδια. Ναι. Όχι να έρθει το Σάββατο το μεσημέρι. Δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, γιατί δεν είναι 170. Στο σούπερ μάρκετ της 3 η ώρα που παίζει η ομάδα. Πρόσεξε λίγο, δεν είναι 170 τώρα. Δεν παίρνεις και τα 170, τα μισά πάνε στην ομάδα. Από τα 170 σε αγώνα, τα μισά πάνε στην ομάδα. Άρα είναι 4 μάτς. Ναι, ρε αγόρι μου, εντάξει, και εγώ σου λέω το άλλο τώρα. Ναι. Δηλαδή, εγώ θα εισπράξω 40.000 και θα πάω να το δώσω το ΦΠΑ. Το ΦΠΑ έχω να το δώσω μέχρι το τέλος του μηνός. Σωστό. Λέω εγώ. Του έτους. Κοίταξε να δεις. Είναι κάποια πράγματα πολύ απλά. Για όλους μας. Το είπα και θα το λέω και θα γίνομαι γραφικός σε αυτό το πράγμα. Πολύ εύκολα τελειώνουν και λύνουν τα προβλήματα. Αν θέλουμε όλοι μαζί και αν είμαστε ενωμένοι όπως λένε και αν έχουμε θετική άβρα. Όχι σήμερα που έγινε η βαθμολογία που παίξαν όλοι τους ίδιους αγώνες, είμαστε 5 βαθμούς και τι έγινε ρε παιδιά. Έχουμε κάποιες ομάδες, έχουμε κάποιο ρόστερ, βλέπουμε την ομάδα μας, βλέπουμε και τις άλλες ομάδες. Δηλαδή, εντάξει, δεν κοιτάμε το δεύτερο, κοιτάμε τον τρίτο, πάλι εντάξει. Εμείς κερδίζουμε 2-0, αλλά ο κύριος Σαββόπουλος ήθελε να τελειώσει ας πούμε στο 30. Σωστά, κύριε Σαββόπουλο, και εγώ θέλω να το τελειώσω στο 30. Θα πάει να παίξει μες στη Λάρισα ο Όφη αύριο, μεθαύριο, σε εκείνο το γήπεδο. Θα δούμε το αποτέλεσμα εκεί. Μήπως μπορεί να δώσει κλικά Όφη.
Για να το πάμε και στο άλλο το παρασύνθημα. Όχι. Όχι, δεν μπορεί να δώσει γλυκά. Έχει, είναι ακρίβεια είναι το γλυκό τελευταία. Έχουν ζάχαρη. Λοιπόν, τα άλλα τα παλικαράκια εκεί θέλουν την κατηγορία. Να δούμε. Θα σουτάρει ο Μάνος από τη σέντρα να ξαναβάλει γκολ. Μακάρι να βάλει η καριέρα του, μακάρι να φτάσει να παίξει και στα καλύτερα πρωταθλήματα το παλικάρι. Εγώ λέω δεν θα μπορέσει. Είναι κάποια πράγματα, μην τρελαινόμαστε. Δεν εφησυχαζόμαστε, αλλά και μην τρελαινόμαστε ρε παιδιά. Επειδή σήμερα από τον τρίτο γίνουν πέντε οι βαθμοί, γιατί αυτό θα ακουστεί. Έχουμε τόσο καλή θετική ενέργεια, όλο, δηλαδή μας πάει όπως θέλουμε να μας πάει. Και εμείς ψάχνουμε να βρούμε κάτι για να μην μας πάει ρε παιδί μου. Κατάλαβες? Ναι. Το Σάββατο, εκεί, στο γήπεδο, με τον παρά μου και την κυρά μου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Επόμενος. Ναι. Με παρά ή με κυρά είστε εσείς? Μπορώ να μιλήσω? Άμα χαμηλώσει το ραδιόφωνο σου, ναι. Εντάξει τώρα. Βεβαίως. Ποιος είπε ότι γκρινιάζουμε ρε φίλε? Ποιος είπε ότι γκρινιάζουμε? Ποιος είπε ότι γκρινιάζουμε? Ποιος είπε ότι γκρινιάζουμε? Κανένας. Δηλαδή να μην υπάρχει προβληματισμός ότι είσαι μόνο 5 βαθμούς από τον το τρίτο και με τα χάλια που παρουσιάζει η ομάδα. Γκρινιάζουμε, Για να ρωτήσω κάτι ρε φίλε. Παρακαλώ. Ο διαλυμένος Όφη με 450.000 ας πούμε μέσα. Ναι. Κάνει μεταγραφές. Μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει. Με 110.000, γιατί αυτό δεν είπε λοιπόν ο πρόεδρος σου. Κάπου 100.000 έχουν μείνει. Ακούω τώρα λες 170, έστω να είμαι και 170. Ναι. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα απολύτως, έτσι. Ενώ έχουμε δύο ανορθογραφίες που βγάζουν μάτια. Καλά, αυτό ναι. Το λένε. Από το λέμε μέχρι κάνω, μερικές φορές είναι και στρατηγική. Το λένε για να μην πιεστούν από τα πληρωμές και τέτοια και μετά μπορεί να φέρουν. Εδώ πλέον, πρόσεξαν, εδώ πλέον μιλάει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι έφυγαν 10 παίκτες του Όφη. Άκουσα τον προηγούμενο που είπε θα πάει ο Όφης στη Λάρισα. Ναι, όπως πήγε και στο Αίγιο και πήρε 0-2 που εσύ έφερες ισοπαλία. Και βγήκατε και είπατε 5 παίκτες που παίξανε με τον Άρη δεν παίζανε. Δικαιολογία. 3 βαθμούς πήρε όμως. Και στην Καρδίτσα δεν το πήρε. Τι έγινε? Λοιπόν. Και με, τα τρίκαλα που κέρδισες δεν κέρδισε. Προσέξτε πάρα πολύ όλοι. Τι να προσέξουμε ρε Παύλο, τι να προσέξουμε. Μη με κνευρίζεις τώρα, τι να προσέξουμε. Εμείς θα παίξουμε τώρα με το να βάλουμε 5 βαθμούς πάνω είσαι. Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Με τη φωτιά. Εμείς. Πράγματα κάτω να είμαι λοιπόν από το χαλί. Ποια πράγματα κάτω το χαλί ρε. Έχει μια παροιμία που λέει οι καρακάξες δεν γίνονται αϊδόνια. Τι κράζεις τότε, αϊδόνια έχεις ποτέ. 65 προχωράει μέσα στο γήπεδο κυριολεκτικά. Ναι. Έβλεπες ας πούμε τους παίκτες της Λάρισας στο δεύτερο ημιχρόνιο και ήταν Φεράρι και εσύ σου να ντεσεβώ. Ναι. Τι συμβαίνει στην ομάδα? Τι συμβαίνει? Ναι. Δηλαδή είχαν μια τέτοια απόδοση γιατί το πήρανε χαλαρά με 1-0 μόνο. Πού να ξέρουμε εμείς, τι είμαστε ψυχολόγοι. Ναι. Και δεν γίνεται, κοίταξε, βλέπω έναν ακατανόητο εφησυχασμό. Εγώ δεν θέλω να παίξει η ομάδα Μπαρτσελόνα. Ναι, τα είπαμε αυτά. Θέλω όμως να είναι σίγουρη, να έχει μια λοιπόν ασφάλεια και να μην να μην διακινδυνεύσει την άνοδό της. Τα είπαμε αυτά όλα. Τι να κάνουμε άλλο, απά τους δίνουμε. Αυτό το πρόσωπο που έχει δεν γίνεται ρε φίλε. Για μένα προσωπικά. Ναι. Ντούνις και Μιλούνοβιτς δεν υπάρχουν παίχτες στον Άρη. Ο Ντούνις. Δεν έχω δει πιο άψυχους παίχτες. Μάλιστα. Να τους παίρνουν την μπάλα να πέφτουν κάτω και να μην έχουν δύναμη να κυνηγήσουν με τον αντίπαλο. Ναι. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Και είτε θέλετε είτε όχι, παστάστε κάσους δεν πρέπει να βγουν από την ομάδα. Τουλάχιστον τρέχουνε, τουλάχιστον μαρκάρουνε, τουλάχιστον πιέζουν. Πρόσεξε τώρα, εσύ θες πασά και κάσο. Εύχομαι να μην συμβήναμε τίποτα, αλλά εγώ ήδη μετά και από το σημερινό είμαι σε πάρα πολύ ασφαλή με προβληματισμό. Ευχαριστώ πολύ. Άρα να βάλουμε πασά κάσο, να βγάλουμε Ντούνι Μιλούνοβιτς. Κάνε ρε φίλε μια δεκάδα το Σάββατο. Κάνε μια αλλαγή. Επόμενος. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Μάλιστα. Περαστικά Χρύσανθη.
Θα το ξαναπάω, θα ξανανεβάσω, θα ανεβάσω πίεση. Ναι, πρόσεχε, εντάξει τώρα. Ο προηγούμενος μάλλον ανέβασε πίεση. Ναι, τι να πω. Να ρωτήσω κάτι, ο Σωτηριάδης, ο Πιτσιρικάς είχε συμβόλαιο επαγγελματικό. Ο Σωτηριάδης. Ναι, center back. Νομίζω, ναι. Αυτοί οι τρεις που ανέβηκαν, δεν είναι. Όχι, δεν, ο Σωτηριάδης, όχι, δεν, είχε υπογράψει. Νομίζω, δεν ναι. ξέρω, επειδή σε ανακοινώθηκε το είδα από ομάδα της ΕΠΣΕ εκεί Μακεδονίας, ναι. γι' αυτό. Μπορεί να το δώσαν, τίποτα δανεικό, τίποτα δεν τίποτα τον Πασχάλη τον Μελισσά να μάθουμε τώρα, δεν είμαι εύκαιρος. Ο Σωτηριάδης, ναι, απλά το ρώτησα, λέω, οι τρεις που ανεβήκαν, ποιοι ήταν το καλοκαίρι. Τρεις ανεβήκαν. Ο Λεμονής είναι σίγουρα το center four. Ο Καλούδης, ο Λεμονής, ο Κλεγκόπουλος και ο Σωτηριάδης πρέπει να ήταν. Και ναι. ο Καρβούνης δεν είχε επαγγελματικό. Ο Καρβούνης, ναι. ήταν από πέρσι. Ναι. Θα το ρωτήσουμε τον Πασχάλη τον Μελισσά τώρα που τον είχε στην Ελλάδα. Ναι, απλά επειδή το είδα και τέλος πάντων, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να γίνουν προσήκες στην ομάδα. Είδαμε και η Δόξα πήρε τον Κουσκουνά, τον έδωσε ένα κάρο λεφτά και είναι ανύπαρκτος. Και ο αναπληρωματικός του Σαρώνη. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ναι. τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι αυτό το, για να βοηθήσω την κουβέντα, αυτό το συν 5 που έχεις, δηλαδή το ότι μειώθηκε στους 5 βαθμούς από την τρίτη θέση, κάνει καλό στην ομάδα. Εγώ δεν θα επιτρέψει καμία χαλάρωση. Παρά από τον Όφη. Άμα το θέσουμε έτσι, δηλαδή άμα φοβάμαι κάποιον, είναι τα τρία. Εγώ πιστεύω και η Παναχαϊκή θα ξεφουσκώσει. Θα δούμε. Τώρα, θα δούμε. Τι να κάνουμε. Να σου πω κάτι. Εμείς τι θέλουμε. Θέλουμε στο τέλος του πρώτου γύρου να είμαστε 15 βαθμούς από τον Τενίο. Έχουμε παίξει 11 παιχνίδια μόνο. Και έχει 9 νίκες. 9 νίκες και 2 ισοπαλίες έχει η ομάδα. Δηλαδή τι να πούμε. Κάνουμε σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, εγώ για άλλο πράγμα ήθελα να πω. Πες το, ναι, πες πάρει. Ο Τάτος μαζί με τον Ήλτσε έχουν τον πάρει Ατλαμάζουλου. Δικηγόρο, ναι. Ναι, δηλαδή αυτός ο άνθρωπος τώρα επειδή δηλαδή τα άσπασε με τον Καρυπίδη. Τι, δικηγόρος. Τη δουλειά του κάνει. Πάρει δικηγόρος. Αυτή είναι η δουλειά του. Ναι, όχι, ξέρεις γιατί. Εγώ συμφωνώ μαζί στα περισσότερα. Εμένα δεν με απασχολεί τόσο πολύ το αγωνιστικό γιατί λίγο πολύ βλέπω θα ανέβει η ομάδα. Και μάλιστα και εύκολα. Το θέμα είναι ότι και εμείς οι ίδιοι πρέπει όταν πηγαίνουμε στο γήπεδο να κόβουμε και εισιτήριο να το βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Νομίζω, και... πάρει να πω το εξής. Νομίζω ότι φέτος ο Αριανός έχει μια ξεκάθαρη κατάσταση από την πρώτη μέρα. Δεν μπορεί να κατηγορήσει κανέναν για αυτό. Επακριβώς και το τι χρήματα πρέπει να διατεθούν. Και πώς είναι το ρόστερ. Και ποιος είναι η ομάδα. Και ποιος έκανε τις επιλογές. Και πώς ήρθαν οι παίκτες. Ξέρουμε ποιους έφερε ο Μυροφορίδης, ποιους έφερε ο Καρυπίδης. Πόσα χρήματα χρωστάει από πέρσι. Είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα και τόσο ξεκάθαρες οι ευθύνες. Και η εφημερίδα, έτσι. Και η εφημερίδα και το site και όλοι. Και εσύ και ο Αλέξης τα γράφετε. Η εφημερίδα είναι πιο. Είναι ένα πιο συγκεντρωτικό, αν θέλεις, θέμα. Αλλά αυτό, να μια που λες την εφημερίδα. Την ίδια στιγμή που άλλα μέσα σε κυνηγάνε, έτσι. Εντάξει. Είναι και πώς γράφεις κάποια πράγματα. Το θέμα αυτό με τα 500 και χιλιάρικα, το έλεγα χθες τον Αλέξη, το θυμάμαι το άρθρο του το καλοκαίρι. Παιδιά, αυτά είναι. 500. Από τα 500 έχεις δώσει τα 350 μέχρι στιγμής. Χρωστάς άλλα 150-170. Πρέπει να τα δώσεις και αυτά. Ξέρετε και Αλέξη, ξέρεις τι βλέπω αυτή τη στιγμή. Δηλαδή σαν φίλαθλος, ότι υπάρχει συγκεκριμένος άνθρωπος που από το καλοκαίρι προσπαθεί να δημιουργήσει πρόβλημα στην ομάδα. Εγώ αυτό βλέπω αυτή τη στιγμή. Ας είναι η ομάδα έτσι όπως πρέπει να είναι και δεν δηλαδή, έχει κανένα πρόβλημα. Ο Ανδρέας ο Τάτος τα ξέχασε όλα τα... Μέχρι πριν ένα μήνα στο γήπεδο ερχόταν. Όπως και ο Ήλιτς. Δεν μπορώ να κάνω λίγο υπομονή. Σου λέει... Δεν θα χάσει λεφτά από τον Άρη. Σου λέει τα θέλω τώρα. Και πολύ καλά είπες. Έχεις παίξει γάμα και β' εθνική. Πήρες ένα κάρο λεφτά για να πεις με τον Απόλλων Κρίας Βρύσης. Και μου ζητάς τώρα θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Κάντε λίγο υπομονή. Και δεν πέτυχες το στόχο. Που βέβαια αυτό δεν τον νοιάζει. Αυτό το πράγμα είναι παράλογο. Ας έβαζες μπόνους Καρυπίδη απ' την άλλη. Ας σου δίνες 50 στάνταρ και άλλα 50 με μπόνους ανόδου. Ναι, δεν το έκανε. Ο Καρυπίδης απ' τα λάθη του έμαθε το θέμα να ξεμπλέξουμε με αυτούς τους περσινούς. Γιατί φέτος στάστρωσε πολύ τα πράγματα και άρχισε και μιλάει και παίρνει και θέση και είναι πρόεδρος με κάκαλα που λέμε. Ας διευθετήσει λοιπόν και αυτά. Ας διευθετήσει και αυτά γιατί είναι υποχρέωσή του ναι, για να μην έχουμε θέματα. Ναι, απλά να βοηθήσουμε κι εμείς. Εγώ αυτό πήρα να πω. Καλό είναι να μην κάνουμε την πάπια στο γήπεδο, να πληρώνουμε και κάτι τελευταίο και να ναι, κλείσω. Ναι, γιατί περιμένουν άλλοι δύο. Ναι, ναι, κλείνω. Χρήσατε με το Viva τι γίνεται με το... Να αγοράζουμε εισιτήρια. Εγώ μπορεί να μην μπορώ να κατέβω στο γήπεδο, αλλά ναι. ένα εισιτήριο μπορώ να το αγοράσω. Ναι, τι. Γιατί δεν υπάρχει αυτό το πράγμα από την Παϊάρη. Ενώ στο μπάσκετ υπάρχει. Δεν υπάρχει, εννοείς το Viva στο... Δεν μπορώ να αγοράσω εισιτήριο μέσω Viva. Προφανώς, διέκοψαν τη συνεργασία τους. Ναι, θα το δούμε. Τώρα το... Δεν υπάρχει δηλαδή μέσω Viva να πάρεις στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει μέσω Viva.
Εγώ θυμάμαι και με την Μπόκα και τα λοιπά υπήρχε. Ναι, υπήρχε. Τώρα δεν υπάρχει. Δεν μπορώ να το βρω μέσω Viva. Να... Δηλαδή, να πάρω δύο εισιτήρια των 5 ευρώ, ρε παιδί μου, και ας μην κατέβω στο γήπεδο. Μάλιστα. Θα το δούμε. Θα το ρωτήσω. Καλά κάνεις και το λες. Δείτε το, ρε παιδιά. Εκεί τουλάχιστον αγοράζαμε κάνα εισιτήριο και ας μην πηγαίναμε. Έγινε, παιδιά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε Χρήστο. Πάμε στον επόμενο. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Εγώ μιλάω. Ναι, ναι. Είσαι λίγο στο βάθος βέβαια. Το ξέρω γιατί παίρνουμε από Βόνη. Α, μάλιστα. Πώς είναι και τα πράγματα. Το καλύτερο ήταν αυτό. Λοιπόν, Ταλτίδη. Παρακαλώ. Άκου λίγο. Να ακούσω. Πριν λίγο είχες βγάλει τον ρεπόρτερ και σου είπε ότι η ομάδα δεν είχε πάει στο γήπεδο. Αν έβλεπες το Messenger σου θα καταλάβαινες για ποιο λόγο δεν είχε πάει η ομάδα ακόμα στο γήπεδο. Πού είναι το, κάτσε να το ανοίξω. Στο Messenger σου φωτογραφίες σας στείλαμε. Στείλαμε φωτογραφίες για ποιο λόγο δεν πήγε η ομάδα στο γήπεδο. Ποιος είσαι εσύ, ο Κώστας είσαι. Εγώ ναι, ρε, φίλε. Δεν ήμασταν φίλοι, τώρα γίναμε όμως. Τώρα. Τσαλτίδη λέει, άκουσα. Από πού είσαι, από την Καριώτησα, είσαι από την Μπέλα. Ναι, ναι, από εκεί. Ξέρεις, γιαγιά μου είναι από την Καλή, ήταν η σχορεμένη. Άντε ρε. Από την Καλή. Κοντοχωριανοί είμαστε, κοντοχωριανοί. Ναι, ναι, εντάξει, κοντά είμαστε, κοντά είμαστε. Έτσι. Άντε, φέρτε το διπλό. Να το φέρουμε, να το φέρουμε, το έχουμε, το έχουμε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Τι θα φέρουμε δεν ξέρω. Να είστε καλά παιδιά. Μια χαρά. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έλα πάμε και στο τελευταίο. Τελευταίο γιατί έχει μια συνέντευξη έτοιμη ο κ. Μουσουλίδης. Είμαι ο τελευταίος. Ναι. Ναι. Ναι παρακαλώ. Είμαι ο τελευταίος. Είστε ο τελευταίος. Α, αυτό είναι. Χαιρετώ Αλέξη και Χρήσανθε. Λοιπόν για τον μπάσκετ δεν θα μιλήσω γιατί τα έχουμε πει και άλλες φορές. Σταματάω εδώ μόνο για το ποδόσφαιρο. Αυτό εμένα που με απασχολεί πάρα πολύ και με προβληματίζει και το βλέπουμε όλοι και το λέτε κι εσείς, με ωραίο τρόπο βέβαια το λέτε εσείς γιατί είναι η δουλειά σας, εμείς θα λέμε πιο ανοιχτά και πιο έτσι, γιατί είμαστε φίλας λέει και στο τσιμέντο, η ομάδα πονάει σε δύο σημεία. Θεωρώ ότι στο κέντρο έχουμε τους παίκτες που θα βοηθήσουν, δηλαδή θεωρώ ότι και ο Ανάγκουγλου που θα έρθει αλλά και ο Λότας μπορεί να βοηθήσει, δεν έχει πάρει ο Λότας τις ευκαιρίες που μπορεί να πάρει. Παίξει το Σάββατο. Ναι, λοιπόν, αυτό έχουμε δύο δεκάρια δηλαδή. Mm-hmm. Εγώ θεωρώ ότι προβληματίζουμε πάρα πολύ τη θέση του Σεντερφόρ, γιατί θα έρθουμε στο Κλεάδης Βικελίδης ομάδες σαν τα Τρίκαλα και τη Δόξα και θέλω να είμαστε γεμάτοι στην περιοχή και επειδή προβληματιζόμαστε πάρα πολύ και δυσκολευόμαστε, εκεί θα έχουμε πρόβλημα. Και στα Σεντερμπακ. Οπωσδήποτε δεν μπορεί δύο Σεντερμπακ να βγάλουν το φίδελ του Παόλου το πρωτάθλημα. Για το φορ συμφωνώ, για τα back δεν είναι ανήσυχο. Όχι back, center back. Ναι, για τα stopper λες. Έχεις και το Μαραγκό. Έχεις και το Μαραγκό. Γιατί? Ο Μαραγκός είναι αμυντικό ρε παιδιά, είδαμε και το λάθος με τον Πανιόλα. Εγώ θεωρώ ότι δεν την πιέζει. Εντάξει, λάθη κάνουν όλοι οι αμυντικοί. Όντως με τον Πανιόλα ήταν κακός, αλλά... Επειδή είναι αμυντικός, επειδή είναι αμυντικός, είναι αμυντικογενής παίχτης. Στόπερ είναι, δεν είναι. Αυτή είναι η θέση του, άσχετα αν παίζει αμυντικό. Και αμυντικός χάφ είναι, στόπερ και αμυντικός χάφ. Αμυντικό χάφ ξέρω ότι είναι, δεν είναι στόπερ. Τέλος πάντων, είχαμε τον Χαριτονίδη, τον είχατε βγάλει και προχθές την προηγούμενη φορά που σας άκουσα. Κακός έφυγε αυτός επειδή για μένα. Θα μπορούσε να είναι μια πολύ καλή λύση. Συμφωνούμε και φθηνή και καλή. Μπράβο, και ευθυνή και καλή. Λοιπόν, παιδιά, εμένα προβληματίζει ο Άρης. Προβληματίζομαι πάρα πολύ για την απόδοσή του. Δεν μου αρέσει αυτό. Κάποια στιγμή θα μας βγει. Δεν μας βγει και μας πάει η τύχη. Προβληματίζονται και μέσα στην ομάδα όλοι, όχι μόνο εσύ. Όλοι ναι, ναι, έχουμε τύχη και καλό είναι αυτό. Δεν με προβληματίζει ότι ο Όφη κέρδισε. Δεν με ενδιαφέρει. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης. Δεν κοιτάω τους πίσω. Εμένα με ενδιαφέρει αν ο Άρης παίζει μπάλα και έχει την σωστή απόδοση στα μεγαλύτερα. Στα μεγαλύτερα λεπτά του αγώνα. Παίζει όπως με την Παναχαϊκή στο δεύτερο ημίχρονο παράδειγμα. Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ δεν με κοιτάω ούτε τον Όφη, κοιτάω την Παναχαϊκή, ειλικρινά σας μιλάω. Εμένα με ενδιαφέρει ο Άρης. Αν ο Άρης είναι σωστός, δεν φοβάμαι κανένα. Μα δεν θα το έχει πρόβλημα. Θέμα. Αν είναι σωστός ο Άρης, δεν θα έχει. Το προβληματίζει είναι ότι μετά από τρεις μήνες προετοιμασία και 11 αγωνιστικές, η ομάδα δεν μου δίνει τη σταθερότητα που θέλω. Τη σταθερότητα δεν συμφωνώ 100% και ήταν κακή. Ναι, πρόσεξε όμως. Στη φυσική κατάσταση όμως, είναι όντως η καλύτερη ομάδα. Ναι. Δεν το συζητάω. Έτσι. Μέχρι το 95% και αυτό τη σώζει. Συμφωνώ.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Ας πάρουν ένα φορ, να πάρουν ένα φορ, να τελειώνουμε. Έτσι, αυτό, κοίταξε, να σου πω κάτι. Δεν θέλω να πάρουμε οποιοδήποτε φορ, έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά τουλάχιστον όμως, παιδιά, εκεί είναι πόνος μεγάλος. Είναι με το μεγαλύτερο σημείο, όντως, έχεις δίκιο. Εντάξει, δηλαδή, βλέπεις την μπάλα, είναι άδειο. Δεν έχουμε φόρ μες στην περιοχή. Έχει 15 μέρες ακόμα. Έχει 15 μέρες. Έχει 15 μέρες ακόμα. Δεν πειράζει. Ένα καλό φόρ θέλω εγώ. Δεν θέλω δεκάρι, ειλικρινά σου μιλάω. Έρχεται και ο Ανάκογλου. Βοηθάει και ο Παυλίδης όταν μπορεί. Εντάξει, ο Λότας πιστεύω ότι άμα μπορεί να ξέρει μπάλα, 100 κιλά μπάλα ξέρει, αρκεί να δώσει αυτά που θέλει ο προπονητής του. Πιστεύω ότι δεν έχουμε πρόβλημα. Το πρόβλημά μου είναι σε τρεφόρ τελείως. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, παιδιά. Ολοκληρώνουμε γιατί ο Νίκος Μοσκοβίτης έχει ένα τηλεφωνικό ραντεβού και πρέπει να φύγουμε από το στούντιο. Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Κιώση και όλους τους χορηγούς μας φυσικά και όλους όσους στηρίζουν αυτή την εκπομπή. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Νίκος Μοσκοβίτης, μείνετε εδώ. Να είστε καλά.